Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι 3η 27 Δεκεμβρίου του 2016. Είστε συντονισμένοι στο SBC και παρακολουθείτε την πρώτη γραμμή, την πρώτη σελίδα, την πρώτη ενημερωτική εκπομπή της ημέρας και της νέας εβδομάδας. Στις εξελίξεις του τριημέρου από τη Μνήμη Επενδυτές, όσο φαίνεται, και μάλλον αυτό θα καθορίσει το αν ο Γενικός Δείκτης θα κλείσει τη χρονιά με θετικό πρόσημο. Η εικόνα βεβαίως στον τραπεζικό κλάδο και τα δικτυοβαροί blue chips είναι αυτά που θα δώσουν τον τόνο τις επόμενες ημέρες, υποτονικές αναμέτρησης συναλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, εμείς πάμε τώρα να δούμε συνοπτικά την ισογραφία της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα. Καμία νέα δέσμευση δεν περιλαμβάνεται στην επιστολή που απέστειλε στον ESM του Υπουργείου Οικονομικών με αποτέλεσμα να ξεπαγώσουν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Σημειώνουν κύκλοι του Υπουργείου και επιτίθενται στην Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ας μην ανησυχούν χρονιάρες μέρες όλοι αυτοί που θεωρούσαν το χρέος βιώσιμο και σήμερα κόπτονται για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Κατά τις ίδιες πηγές, η επιστολή αναφέρει: το μέτρο με τις συντάξεις που δόθηκαν προχθές σε 1.600.000 χαμηλοσυνταξιούχους είναι εφάπαξ και δεν υπάρχει πρόθεση να αλλάξει η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Η αναστολή του φόρου προστιθέμενης αξίας για νησιά του Αιγαίου που δέχονται το βάρος προσφυγικής κρίσης αφορά το 2017 και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του 2017. Στην επιστολή επαναλαμβάνεται η δέσμευση της κυβέρνησης για πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 0,5% έως 1,75% και 3,5% του ΑΕΠ για το 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ο δημοσιονομικός μηχανισμός, ο λεγόμενος Contingency Fiscal Mechanism, ο οποίος ενεργοποιείται σε περίπτωση που τα στοιχεία της Eurostat δείξουν ότι δεν επιτεύχθηκαν οι συμφωνηθέντες δημοσιονομικοί στόχοι. Ο κόφτη για να καταλαβαίνομαστε. Στην επιστολή επίσης διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το 2016 δεν υπάρξει συμφωνηθέν πλεονάσμα, το 0,5% δηλαδή, γεγονός εξαιρετικά απίθανο όπως σημειώνει ο Υπουργός Οικονομικών, αλλά το ίδιο εκτιμά και η μεγάλη πλειονότητα των αναλυτών, τότε οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να λάβουν αντισταθμιστικά μέτρα στο πεδίο των δαπανών για τις συντάξεις για να καλύψουν τη διαφορά ανάμεσα στο αποτέλεσμα και το δημοσιονομικό στόχο του 2016. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν δεσμεύτηκε σε τίποτα παραπάνω από όσα έχει συμφωνήσει. Η επιστολή απλώς επαναβεβαιώνει τις υπάρχουσες δεσμεύσεις. Όπως μάλιστα διευκρινίζεται στην επιστολή, αν υπάρξει στο μέλλον υπεραπόδοση, αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συμφωνία με τους θεσμούς σε στοχευμένα μέτρα για την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας και ή για τη μείωση των φορολογικών βαρών, για τη δημιουργία ενός μαξιλαρίου ρευστότητας, του λεγόμενου cash buffer και για την αποπληρωμή λήξης πρόθεσμων οφειλών. Κατά τις ίδιες πηγές, τα δεδομένα διαμορφώνονται ως εξής. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι εισέπραξαν την εφάπαξ πληρωμή που ενίσχυσε τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό, ενώ έχει ήδη ευεργετικά αποτελέσματα στην εγχώρια αγορά. Για ένα χρόνο, τα νησιά μας που δέχονται προσφυγική πίεση θα καταβάλουν μειωμένο ΦΠΑ, με επίσης σημαντικές επιπτώσεις στους κατοίκους και τις τοπικές οικονομίες. Και πέραν αυτών των άμεσων χειροπιεστών επιπτώσεων για χιλιάδες νοικοκυριά, σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο το πολιτικό συμπέρασμα είναι ηχηρό, οι επιδιώξεις ορισμένων έπεσαν στο κενό. Η πλειοψηφία των κρατών μελών τάχθηκε υπέρ των δημοσιονομικών μέτρων που υιοθέτησε πρόσφατα η Ελλάδα και αυτό επισφραγίζεται και στην επιστολή Τσακαλώτου. Τώρα, αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης προβλέπονται για 150.000 ασφαλισμένους που κατοχυρώνουν δικαίωμα να αποχωρήσουν την εργασία τους εντός του 2017. Σύμφωνα με το νέο σύστημα, πλέον είναι ήδη σε ισχύ. Μεγάλη χαμένη είναι οι μητέρες ανήλικων τέχνων, αλλά και όσοι έβγαιναν με μειωμένη σύνταξη πριν από 62, οι οποίοι θα πρέπει να παραμείνουν στην εργασία τους από 3 έως και 21 μήνες παραπάνω. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για όσους ασφαλισμένους είχαν τα απαιτούμενα αίτηση ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012, καθώς από την 1η Γενάρη του 2013 ισχύει ως γνωστόν το ενιαίο καθεστώς και πλήρη σύνταξη καταβάλλεται στα 67 ή στα 62 με 40 αίτηση ασφάλισης. Με το νέο σύστημα που είναι ήδη σε ισχύ, η ηλικία συνταξιοδότηση συνδέεται άμεσα με το παλαιό όριο. Δηλαδή, οι ασφαλισμένοι που πιάνουν εντός του 2017 το όριο που ίσχυε με τον προηγούμενο νόμο θα δουν πώς διαμορφώνει τη νέα ηλικία συνταξιοδότηση και θα αποχωρήσουν όποτε τη συμπληρώσουν. Ωστόσο, αν το παλαιό όριο συμπληρώνεται μέσα στο 2018 και μετά, ισχύουν πλέον διαφορετικές ρυθμίσεις, καθώς αυξάνεται περαιτέρω η ηλικία συνταξιοδότησης. Για την ταχύτερη έξοδο από την εργασία τους, οι ασφαλισμένοι μπορούν να αξιοποιήσουν πλασματικά έτη, όπως ο στρατός και οι σπουδές. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι όσοι επιλέξουν την πρώτη συνταξιοδότηση, καθώς επιβάλλεται πέναλτι που οδηγεί σε χαμηλότερη σύνταξη. Στις 10 και στις τράπεζες, 4 είναι οι βασικές διατάξεις για την έξοδο σε σύνταξη πριν το 2017. Πρώτον, μητέρες με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο παιδί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2010. Εφόσον λοιπόν συμπληρώνεται το 50% της ηλικίας τους το 2017, θα φύγουν στην ηλικία 58 ετών και 5 μηνών. Όσες μητέρες με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και είχαν ανήλικο παιδί το 2011 δηλαδή, εφόσον συμπληρώνουν το 52ο έτος ηλικίας τους το 2017, θα αποχωρήσουν σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών. Μητέρες με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο παιδί το 2012, αν συμπληρώσουν το όριο το 2017, θα φύγουν σε πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών. Και άνδρες ασφαλισμένοι πριν από το 1983
που μπορούσαν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη με 35 ετία χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον συμπληρώνουν τώρα την 35 ετία το 2017, θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών. Συνεχίζουμε, παραμένουμε στα δεδομένα τα δημοσιονομικά, διότι κοστούμε με μέτρα ύψους 100 έως 150 εκατομμυρίων ευρώ φέρονται να ετοιμάζουν οι δανειστές στην κυβέρνηση, πέραν των δεσμεύσεων Τσακαλώτου, για περικοπές συντάξεις αν χρειαστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο αλλά και στην Κομισιόν έφτασε μήνυμα από τους θεσμούς πως μετά την αποδοχή της επιστολής Τσακαλώτου, κύκλοι των δανειστών θέτουν ήδη ζήτημα λήψης ισοδύναμων μέτρων για την αναστολή των αυξήσεων του ΦΠΑ. Τα μέτρα αυτά θα αφορούν στο 2017, είναι άσχετα από την παροχή στους συνταξιούχους που σχετίζεται με το πρωτογενές πλεονάσμα του 2016 και οι δανειστές ήδη τα ποσοτικοποιούν, εκτιμώντας τα σε περίπου, όπως είπαμε, 100 με 150 εκατομμύρια ευρώ. Έχοντας κατά νου προφανώς πως επίκειται και νέος κύκλος ακραίων αξιώσεων από ισχυρή μονάδα των δανειστών, ο Επίτροπος Πύρμος Κοβησή έσπευσε άμεσα και παρά την εορταστική ραστόνη να προκαταλάβει θετικά και δημοσίως εξελίξεις, χαιρετίζοντας την αναγγελία από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Γερόν Ντάισεμπλουμ, ότι με την επιστολή Τσακαλώτου έκλεισε το θέμα των εξαγγελίων Τσίπρα και επανέρχονται πλέον σε ευθεία πορεία οι διαβουλεύσεις για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για ελάχιστον του χρέους. Στο παρασκήνιο όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί στην Ευρώπη και ειδικά στο Βερολίνο εκτιμούν πως η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζει ξανά έλλειμμα αξιοπιστίας, επειδή ενήργησε μόνο μερός και χωρίς να επιδιώξει προηγουμένως να έχει συνεννόηση με τους θεσμούς στα θέματα των εξαγγελιών Τσίπρα. Θέτουν ήδη λοιπόν θέμα αδιαφάνειας στους χειρισμούς της κυβέρνησης και βάζουν στο τραπέζι την επανεξέταση του μέτρου για τον ΦΠΑ, όχι ως απειλή για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, αλλά ως μέρος της ευρύτερης δεύτερης αξιολόγησης και των μέτρων της περίοδου 2017-2020, για τα οποία έχει προκύψει αδιέξοδο εδώ και τρεις μήνες. Στο Υπουργείο Οικονομικών αναρωτιούνται γιατί, δείχνοντας να μην ξέρουν να μην καταλαβαίνουν τις κινήσεις αυτές. Ωστόσο, είναι βέβαιο πως τα μηνύματα έχουν ήδη φτάσει. Αξιωματούχοι με γνώση των διαπραγματεύσεων καθησυχάζουν πως πρόκειται για σκία μαχία για την τιμή των όπλων, όπως λένε, και πως δεν μπορεί το μέτρο της αναστολής της αύξησης του ΦΠΑ στο 24% στα νησιά που πλήττονται από την κρίση να πειραχθεί. Ενδεχομένως έτσι να θεωρούν ότι πρόκειται απλώς για μια πίεση προκειμένου να συζητηθεί και να επισφραγιστεί από τους θεσμούς η εξαγγελία ως δημοσιονομικά ουδέτερη, επειδή λόγω της κρίσης και απαιτήσεις για αυξημένα έσοδα από ΦΠΑ στις συγκεκριμένες περιοχές δεν μπορεί να σταθεί. Αλλά αυτό δεν αποκλείει εντελώς τον κίνδυνο για λήψη άλλων μέτρων, προκειμένου να βγαίνουν οι στόχοι για πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΕΠ το 2017. Με άλλα λόγια, μπορεί η νέα σφήνα που επιχειρούν οι κύκλοι των δανειστών για τον ΦΠΑ στα νησιά να έχει περισσότερο τελετουργικό χαρακτήρα, αλλά έρχεται όντως ως σφήνα που θα δημιουργήσει ενδεχόμενες επιπλέον πίεση στην ελληνική διαπραγματευτική ομάδα εν ώψη των κρίσιμων διαπραγματεύσεων για τα μείζωνα ανοιχτά θέματα όπως οι αλλαγές στα εργασιακά, οι ομαδικές απολύσεις, το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα έως το 2020 και τις δεσμεύσεις για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΕΠ μετά τη λήξη του τρίτου δανειακού προγράμματος. Επανερχόμαστε στην αμυγός εσωτερική επικαιρότητα και σε ένα πολύ πρακτικό θέμα για πολλούς. Σε περιπέτεια λοιπόν εξελίσσεται η συμπλήρωση του νέου τύπου δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, το γνωστό μας πόθεν έσχες, που καλούνται να υποβάλουν μάλλον έως και στις 15 Ιανουαρίου πάνω από 100.000 υπόχρεοι, κυρίως ένστολοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ιατροί του ΕΣΥ, δημοσιογράφοι κτλ. Από φέτος λοιπόν για πρώτη φορά η συμπλήρωση γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά αντί αυτό να απαλλάσσει τους πολίτες από την ταλαιπωρία, τους υποβάλλει σε νέα καψόνια. Ακόμα και όσοι είναι εξοικειωμένοι να σκανάρουν έγγραφα για να τα αποστείλουν στην ημέρα σε οποιοδήποτε είδος αρχείου, PDF, JPEG και πάει λέγοντας, θα τα βρουν σκούρα με όσα σε αντίθεση με το παρελθόν απαιτεί πλέον το νέο σύστημα να δηλώσουν, για παράδειγμα ακόμα και για αυτοκίνητα ή ακίνητα που εδώ και δεκαετίες έχουν αποκτήσει και τα δήλωναν στο Ε1 και το πότε ενέσχει του παρελθόντος. Τώρα οι υποχρεοί θα πρέπει να ψάξουν συμβόλαια και τιμολόγια για να αναγράψουν ξανά την αξία στην οποία τα απέκτησαν, τις πηγές προέλευσης των χρημάτων τους, παραδείγματος χάρη τα εισοδήματα του έτους που τα απέκτησαν, από τα μειώσεις παρελθόντων ετών, κέρδη απολαχία, παιχνίδια του ΟΠΑΠ κτλ. Αλλά και το πώς ακριβώς ήταν τα χρήματα από κάθε πηγή. Ενώ δηλαδή τα στοιχεία αυτά είναι ήδη γνωστά στο κράτος και τις ελεγκτικές αρχές, και όταν οι εισαγγελείς που τις επικρούν ή τις υποπτεύουν μπορούν να έχουν αυτόματη πρόσβαση, χωρίς καν την έγκριση του ενδεχόμενου, οι υπόχρεοι πρέπει να κάνουν ανασκαφές ή να τρέχουν σε τράπεζες, πολλές των οποίων έχουν ήδη κλείσει ή συγχωνευτεί με άλλες, για να βρουν στοιχεία από το παρελθόν και να τα δηλώσουν τώρα. Για παράδειγμα, αν κάποιος απέκτησε ένα περιουσιακό στοιχείο μετά το γάμο του, θα πρέπει να θυμάται και να μεταφέρει στη δήλωση τι έδωσε ο ίδιος ή η σύζυγός του από τους μισθούς τους, τι είχαν καθένας πριν από το γάμο, αν βρήκαν χρήματα από δώρα γάμου για να τα μάζεψαν από εκείνο μετά, τι τους έδωσαν οι γονείς τους ή ποιο δάνειο πήραν κτλ. Ακόμη χειρότερα είναι τα πράγματα όταν θα καλούνται να δικαιολογήσουν τα υπόλοιπα από καταθέσεις που είχαν την 21η Δεκεμβρίου του 2015 σε τράπεζες. Στους λογαριασμούς μπορεί να υπήρχαν χρήματα από το 2014 και νωρίτερα. Και σε αυτά να προσθέθηκαν τακτικά ή έκτακτα και άλλα χρήματα, όπως η μισθοδοσία κάθε μήνα, χρήματα που μεταφέρονταν από ένα λογαριασμό του υποχρεωσού άλλων, πληρωμές από ασφαλιστικά ταμεία ή έκτακτα κέρδη, παραδείγματος χάρη από στοίχημα ή από τον ΟΠΑΠ. Ταυτόχρονα αφορούνται άλλα έξοδα, όπως οι πληρωμές λογαριασμών, μισθοδοτικών καρτών, διάφορες αγορές
Και πάει λέγοντας. Έτσι είναι σχεδόν αδύνατο να απαντήσει κανείς στην ερώτηση πόσα χρήματα από τα υπόλοιπα των λογαριασμών προέρχονται από τρέχοντες μισθούς, πόσα από προηγούμενα χρόνια κτλ. Επιπλέον, έως και πέρυσι, ο ΙΗ, σύζυγος του υπόχρεου καταβολής της δήλωσης, του υπόθεν έσχες, απλά συνυπέγραφε χειρόγραφα τη δήλωση. Από φέτος όμως πρέπει να μπει με ξεχωριστούς κωδικούς για να δώσει την τελική έγκριση πριν από την υποβολή της δήλωσης που συμπλήρωσε ο υπόχρεος. Έτσι δεν θα είναι λίγοι ή λίγοι οι σύζυγοι που θα χρειαστεί ακόμα και να ταξιδέψουν, αν για παράδειγμα κατοικούν σε νησί ή σε χωριό μακριά από την εφορία τους, για να παραλάβουν τους τυχόν κλειδάριθμους. Γολγοθάς πραγματικός. Τώρα, πάνω από τις μισές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, μπορούν με τους κατάλληλους χειρισμούς να διασωθούν, καθώς εμφανίζουν ισχυρά κέρδη προφόρων, τόκων και αποσβέσεων, όπως υποστηρίζει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος συγκεκριμένα σημειώνει ότι ο δείκτης EBITDA μπορεί να αποτελέσει το καθοριστικό κριτήριο για το αν μια εταιρεία μπορεί να κρυθεί βιώσιμη ή όχι, να συνεχίσει δηλαδή να λειτουργεί ή να βάλει λουκέτο, καθώς αυτό που δηλώνει ο συγκεκριμένος δείκτης είναι ο ρυθμός ανάπτυξης και το πραγματικό κέρδος της κάθε επιχείρησης. Όπως εξάλλου δήλωσε ο κ. Τουρνάρας προ λίγων ημερών σε συνέντευξή του στους Financial Times, οι τράπεζες, είτε μόνες τους, είτε μαζί με εταιρείες private equity ή με άλλους επενδυτές, θα πρέπει να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των επιχειρήσεων. Αυτό είναι ένα θέμα αναδιάρθρωσης των εμπλεκόμενων εταιρείων, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τουρνάρας, συμπληρώνοντας πως αυτές οι εταιρείες που βρέθηκαν να είναι βιώσιμες θα μπορούν να λάβουν νέα ρευστότητα και για αυτές το πρόβλημα τότε θα έχει λήξει. Για αυτές όμως που δεν είναι βιώσιμες, οι τράπεζες πρέπει να προχωρήσουν σε ρευστοποίηση, άρα τα EBITDA είναι η μαγική λέξη. Οι εταιρείες που θεωρούν ότι έχουν αρνητικό EBITDA, ακόμα και μετά τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης, ίσως τελικά να μην επιβιώσουν. Αυτό που λέει στην ουσία ο κ. Τουρνάρας είναι ότι με μια γενναία αναδιάρθρωση, επιχειρήσεις με θετικό EBITDA μπορούν να επιστρέψουν σε βιώσιμη πορεία. Αντιθέτως, εκείνες που εμφανίζουν αρνητικό δείκτη καθαρών κερδών, δηλαδή τα καθαρά έσοδα είναι μικρότερα από τα λειτουργικά τους έξοδα, τότε δεν μπορεί πουθενή να είναι βιώσιμες και να διασωθούν. Επόμενο βήμα, σύμφωνα με τον κ. Τουρνάρα, θα είναι η ρευστοποίηση και η καθάρισή τους. Από τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, το συνολικό ύψος των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων ανέρχεται στο 44,7% του συνόλου, ενώ σε αριθμούς αυτό σημαίνει 41,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι το 50 με 60% των προβληματικών εταιριών μπορούν με βάση τα EBITDA που εμφανίζουν να επανέλθουν σε καθεστώς βιωσιμότητας, αρκεί να γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί, όπως για παράδειγμα η κεφαλαιακή ενίσχυση, η μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων, ενδεχομένως και κούρεμα. Αναφορικά τώρα με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος απάντησε πως το πιο σημαντικό είναι να μάθουν οι τράπεζες ποιος μπορεί πραγματικά να πληρώσει και ποιος όχι. Υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος, ο ένας στους 6 είναι στρατηγικός κακοπληρωτής. Ενώ σύμφωνα με τους τραπεζίτες, ο αριθμός μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος. Την ίδια ώρα, έρευνα της PricewaterhouseCoopers, που διενεργήθηκε σε δείγμα 3.304 εταιριών με βάση τα οικονομικά μεγέθη της πενταετίας 2008-2013, σε αυτό το δείγμα λοιπόν σχεδόν 4 στις 10, δηλαδή ποσοστό 36%, εμφανίζονται με τεράστια οικονομικά προβλήματα και χαρακτηρίζονται ήδη οι εταιρείες ζόμπι με μηδενικές πιθανότητες επιβίωσης και βαρύνονται με δάνεια 13,88 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν έχουν κύκλο εργασιών συνολικά 12,8 δις. Το 23% εμφανίζει οριακά θετικό EBITDA, ενώ το 10% αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες, αλλά με τις κατάλληλες κινήσεις μπορεί να επανέλθει σε βιώσιμη τροχιά. Τραπεζικά στελέχη επισημαίνουν ότι μια λύση για τη διάσωση των δύο τελευταίων κατηγοριών προβληματικών εταιριών θα μπορούσε να είναι η συγχώνευσή τους με κάποιες άλλες υγιέστερες ή οποιαδήποτε άλλη κίνηση. Συνοψίζοντας, αν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις των τραπεζών ότι περίπου τα μισά από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα αφορούν εταιρείες που μπορούν να διασωθούν, τότε από τα συνολικά 41,7 δισεκατομμύρια ευρώ των κόκκινων δανείων, περίπου τα 20 δισεκατομμύρια μπορούν να σωθούν και να επανέλθουν σε αυτό που λέμε εξυπηρετούμενη τροχιά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά στα τις ειδήσεις της ημέρας. Εννοείται ότι έχουμε βεβαίως αρκετά άλλα και εντός και εκτός των τυχών. Πάμε να πάρουμε τώρα στο σημείο αυτό μια πρώτη ανάσα, να δούμε πώς θα ξεκινήσει και η δικιά μας αγορά σε λίγο. Βεβαίως θα δούμε τα πρωτοσέλιδα του σημερινού τύπου. Μείνετε εδώ, ακόμη η ημέρα είναι πολύ πολύ νεαρά.
Πάλι μαζί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι εδώ στο SBC, στο οικονομικό κανάλι της πόλης, στο οικονομικό κανάλι της χώρας. Πρώτη εργάσιμη εβδομάδα μετά τα Χριστούγεννα, πρώτη εργάσιμη μάλλον της εβδομάδας μετά τα Χριστούγεννα. Είμαστε στο αδιάκαινο, αν θέλετε, των ημερών εκείνων που, κακά τα ψέματα, έχουμε μια εορταστική ραστόνη. Το ερώτημα είναι κατά πόσο βεβαίως αυτό θα επαληθευτεί και στην πράξη. Αναμένουμε τις πρώτες κινήσεις της αγοράς, αναμένουμε τις πρώτες εντολές να παράσουν για να δούμε την πρώτη κίνηση. Θυμίζω, είχαμε κλείσει με αρνητικό 0,25 την Παρασκευή. Από εκεί μετά βεβαίως υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες κάθε άλλο παρά συνάδουν με θετικά δρόμενα. Αναφέρομαι κυρίως στις δύο ειδήσεις που είδαν το φως δημοσιότητας προλεπτών. Πρώτον, τέλος και εκπτώσεις ταβανών για πληρωμές μισθών με μετρητά. Απόφαση κυβέρνησης να επιβάλλει στους εργοδότες την καταβολή των μισθών μέσω τραπεζών. Όσοι από τις 22 Δεκεμβρίου και μετά, μάλιστα, όποιος εργοδότης καταβάλει αμοιβές με μετρητά, από το ταμείο δηλαδή, χάνει αυτόματα το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητό εισόδημα και απειλείται έτσι με πρόσθετο φόρο. Νέα δεδομένα, πάντα στην λογική των διατάξεων για το πλαστικό χρήμα, θα το αναλύσουμε έτσι περαιτέρω αυτό. Και βεβαίως υπάρχει και μια έκθεση της ΕΣΕΕ, της Εθνικής Ομοσπονδίας, που λέει ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως τις 31 Δεκάτου, δηλαδή οι επόμενες 3-4 ημέρες, είναι γολγοθάς, συνολικές φορολογικές υποχρεώσεις πρέπει να πληρωθούν 4 δισεκατομμύρια ευρώ από τις επιχειρήσεις. 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 3-4 ημέρες. Τα υπόλοιπα ευκολοσυνόμενα. Πάμε εμείς να δούμε τώρα εμείς πάντως σε κάθε περίπτωση τις εφημερίδες της ημέρας. Ξεκινούμε να δούμε τον τύπο της ημέρας. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα φανταστείτε ότι είναι σαν Δευτέρα, δηλαδή δεν έχουμε τις πρωινές εφημερίδες. Επιτρέψτε μου, ένα εντυπωσιακό σύνολο 0,69 βλέπω να ανατέλει στην αγορά. Πρώτη κίνηση, μισό εκατομμύριο ευρώ ο τζίρος και 0,69 η άνοδος. Αν τα δούμε στην πορεία. Στην πορεία, σιγά σιγά. Συνεχίζουμε εφημερίδες λοιπόν. Ξεκινάμε με την αλφαβητική σειρά βεβαίως. Άρα σήμερα ελήψη των πρωινών. Πρώτη εφημερίδα Δημοκρατία. Τα όχι έγιναν πάλι ναι. Άτακτη υποχώρηση όπως ακριβώς ζητούσε ο Σόιμπλε. Ξεπαγώνουν συζητήσεις. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν δεσμεύτηκε για τίποτα, αλλά κρύβει την ταπεινωτική επιστολή προς τον Ντάισενμπλουμ. Κόφτη στις συντάξεις, αν δεν ευοδοθούν οι στόχοι, και ψαλίδι στις δαπάνες. Μόνο για φέτος η 13η σύνταξη, μόνο για το 2017 η μία αύξηση του ΦΠΑ στα προσφυγονίσια. Με τίνος έξοδα, στα υπόλοιπα θέματα, με τίνος έξοδα πήγε Las Vegas ο σύμβουλος Τσακαλώτου, ουτελέξηκε την ταμπακέρα από τον υπερφύριο Βενιζέλο, υπέρτιτλος η Μαρίν Λεπέν περί Frexit και ευρωεκβιασμών στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Γιος γνωστού τραγουδιστή σε συμμορία με εκβιαστές. Μάχη με μποφόρ και κύματα. Διάσωση από ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού με εντυπωσιακά πλάνα. Πακιστανός με άγριες διαθέσεις. Μήλος με τη ρόδα του επικίνδυνου καμίνη. Δεν είχε ενημερώσει κανέναν για την τοποθέτηση στο Σύνταγμα μετά τις 15 Γενάρη που ο εργολάβος θα έβαζε εισιτήριο για το κοινό. Χριστούγεννα έσβησε ο Τζορτζ Μάικλ, η είδηση νομίζω που από χθες κάνει το γύρο του κόσμου. Αρχίζουν πληστηριασμοί σπιτιών
σε ακριβά προάστια και κοσμοπολίτικα νησιά. Πρωτοχρονιά στο ψυγείο, επιδείνωση του καιρού με ρωσικό χιονιά από αύριο, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Προχωρούμε και βλέπουμε την εφημερίδα Έθνος. Πάμε λοιπόν στο Έθνος, όπου στο πρωτοσέλιδό του έχουμε την Αιγύκλη φωτιά. Αιγύκλη φωτιά για τις συντάξεις, και εδώ συνταξιδοτικό θέμα. Οι τέσσερις αποφάσεις που καθορίζουν τον τρόπο υπολογισμού, οι τελικές αποδοχές για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και δημόσιους υπαλλήλους που υπάγονται στο νέο καθεστώς, οι νέοι κανόνες για τις συντάξεις κυρίας, τι προβλέπεται για τις παλαιές συντάξεις. Το νέο τοπίο στο ασφαλιστικό κλειδώνει με τέσσερις κυκλίους που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του πρόσφατου νόμου για την Εθνική Ανταποδοτική Σύνταξη. Δεύτερο θέμα. Έφοδοι της πολεοδομίας σε πολυκατοικίες με δικαστική απόφαση. Κάνει πράξη απειλές στους Λουτάνους, για τον Ερντογάν βεβαίως ο λόγος, ανοίγει τα σύνορα στους μετανάστες. Επιστήμη, οι 10 σημαντικότερες ανακαλύψεις του 2016. Η ταραχώδη ζωή ενός τρίλου της Pop, έφυγε ο Τζορτζ Μάικλ στα 53 του. Και υπέρτιτλος, νοσοκομεία, υπηρεσίες ασύλου, προσλήψη διοικητικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Σήμερα βεβαίως μαζί με το Έθνος, η εφημερίδα Το Ένθετο, μάλλον εργασία, εξού και η συμμετοχή αυτή. Και βεβαίως, φαβορεί ο Γιάννης Αντετοκούμπο για το All Star Game. Από το Έθνος, περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Και εδώ ασφαλιστικό και εδώ συνταξιδοτικό στο πρώτο θέμα της εφημερίδας. Οι 31 ανατροπές του ασφαλιστικού για το 2017, ειδικό ένθετο λέει η εφημερίδα, αποκλειστικός αναλυτικός οδηγός, τι αλλάζει σε όρια ηλικίας, συντάξεις, εισφορές και επιδόματα, πότε και με ποιες προϋποθέσεις θα βγαίνουν στη σύνταξη παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι σε όλα τα ταμεία, πώς υπολογίζονται οι αποδοχές για τους συνταξιούχους του 2017 με πίνακες και παραδείγματα, τι θα γίνει με τις επιχουρικές, το ΕΚΑΣ και τη συντάξη κυρίας. Έρχεται κόφτης στα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ. Βασικό λοιπόν θέμα το κατατροπές στο ασφαλιστικό. Στην λογική αυτού του θέματος, η επόμενη είδηση που έχει να κάνει με την περίφημη επιστολή του Τσακαλώτου. Ο Τσακαλώτος λοιπόν δεσμεύτηκε εγγράφος για κόφτη στις συντάξεις, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Από εκεί μετά στα υπόλοιπα θέματα. Οι προθεσμίες και τα δικαιολογικά. 652 προσλήψεις εξπρές σε Δήμους, ΕΚΑΒ, ΑΕΗ και ΔΕΚΟ. Σήμερα μαζί με τον Ελεύθερο Τύπο και το Ένθετο Αγορά Εργασίας. Από την πρωτοχρονιά βρέχει φόρους σε καύσιμα, τσιγάρα, καφέ και τηλέφωνα. Ρέκλειο για την Πάντα Αλεξανδρόφ και εξετάζουν οι ρωσικές αρχές για την τραγωδία του Τουπόλεφ. Και βεβαίως παγκόσμια συγκίνηση για το θάνατο του Τζορτζ Μάικλ. Τα τελευταία Χριστούγεννα θα τον σημαδεύουν για πάντα. Σφοδρός χιονιάς από αύριο και προγνώσεις για λευκή πρωτοχρονιά, λέει και η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ο καιρός φαίνεται πως μπροστά μας αγριεύει. Θα κάνει πιο χειμώνα από αύριο μεθαύριο. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Εστία. Θέμα ΝΑΤΟ για την Τουρκία, λέει στο βασικό της θέμα η Εστία, η εμπλοκή των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Και η Bundesbank μαζεύει τον γερμανικό χρυσό, με αργούς ρυθμούς επιστρέφουν 270.000 ράβδι. Από την Εστία, συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Ελπίδα για το χρέος, αγωνία για συντάξεις, τι λέει η μονοσέλιδη επιστολή του Ευκλήδη Τσακαλώτου προς τους δανειστές. Ευχαριστημένος δηλώνει ο πρόεδρος του Eurogroup από τις θέσεις της Αθήνας. Το μάτι της Αθήνας. Ρόδα είναι και δεν γυρίζει. Το θέμα για την περιβόητη αυτή ρόδα στο κέντρο στην πλατεία Συντάγματος και όσες κουβέντες έχουν γίνει ήδη για αυτήν. Τζορτζ Μάικλ, η κατάρα του 2016 στη μουσική χτύπησε ξανά. Συνέντευξη του φυλακισμένου Κώστα Γουρνά, η μάχη ενός κρατούμενου μεταξύ ζωής και θανάτου. Και Ρωσία, χοροδία Αλεξανδρόφ, το τάγμα δεν τραγουδάει πια. Εθνικό πένθος για τους 92 στρατηγικούς που σκοτώθηκαν με την πτώση του Τουπόλεφ. Από την εφημερίδα των συντακτών, περνάμε στην εφημερίδα Contra News. Είπαμε σήμερα οι καθημερινές, μάλλον οι πρωινές δεν κυκλοφορούν. Πάμε λοιπόν στην Contra News. Νέα εποχή για την Ελλάδα. Ξεχάστε τις εκλογές. Η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια μετά το ξεπάγωμα των αποφάσεων για το χρέος και το κλείσμα της αξιολόγησης. Η έξοδος στις αγορές, το μεγάλο στοίχημα του Αλέξη. Δύσκολες γιορτές για χιλιάδες απόρους και αστέγους, φωτογραφία από τα συνσίδια αγάπης αυτών των ημερών. Πρωτοσέλιδο, μάλλον υπέρτιτλος, αιμορραγεί συνεχώς η Μέρκελ, πέφτουν καθημερινά τα ποσοστά της ενώ ανεβαίνουν οι ακροδεξιοί. Συνέλαβαν καφετζή εφημερίδα στην Τουρκία γιατί είπε ότι δεν θα σερβίζει τσάι στον Ερντογάν και επισκεπτόταν την Τζουμ Χουριέτ. Αντιμετωπίζει ποινή φυλάξης 4 ετών. Στα 4 ευρώ οι φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς, αυτό που λέγαμε πριν. Η οικογένεια πολύτεκνου καρκινοπαθούς ζούσε 4 μήνες στο σκοτάδι και κύμα χιονιά από την Τετάρτη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Από την Contra News συνεχίζουμε και πάμε στην αυτεμπορική, η οικονομική εφημερίδα της ημέρας. Επαναλαμβάνω, η ημερησία ως πρωινή δεν μετέχει του σημερινού γκρουπ των εφημερίδων.
Ο κόφτης έσπασε τον πάγο. Δέσμευση περί άμεσης ενεργοποίησης του δημοσιονομικού κόφτη με περικοπές συντάξεων, εφόσον χρειαστεί. Επόμενος σταθμός για την κυβέρνηση, το Eurogroup της 26 Ιανουαρίου 2017. Ο βασικό θέμα λοιπόν αυτό της ναυτιμπορικής. Τα υπόλοιπα, Χριστουγεννιάτικος μποναμάς Ευρωπαϊκές Τράπεζες, διακανονισμός ύψους 7,2 δισεκατομμυρίων για την Deutsche Bank, το θέμα για την Deutsche και την Credit Suisse που κυκλοφορεί από την Παρασκευή και βεβαίως έχει τα απόνερά του μέχρι σήμερα. Υπέρτιτλος, τουρισμός, σύμπραξη για την διεθνή προβολή της Ελλάδας, πετρελαϊκές εταιρείες, στροφή στην αλληλική ενέργεια. Νίκος Αναστασιάδης, ο πρόεδρος της Κύπρου για το Κυπριακό, στην Ελβετία θα δοκιμαστούν οι προθέσεις της Τουρκίας. Στα υπόλοιπα θέματα. Νέα κοινοτική οδηγία για τα δικαιώματα μετόχων. Η ΟΒΕ. Τεχνολογικά ενήμερες οι επιχειρήσεις. Συστάσεις για την ορθή εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Και σάρκα και ωστά πέρα το vectoring. Και ίδια γεύση για τα δημόσια έσοδα και το 2017. Κρατικός προϋπολογισμός. Γεμάτο ταμιακά ελλείμματα το πρώτο εξάμηνο. Ανάσα μετά τον Ιούνιο. Χρονιά με τα πιο βαριά καθαριστικά σημειώματα για τα φυσικά πρόσωπα το 2017. Κάθε πέρσι καλύτερα που λέγαμε και το εννοούσαμε τελικώς. Επιχειρήσεις σε φόρους 7 στα 10 ευρώ από τα κέρδη. Φουρτούνα στο λιμάνι της Ραφίνας. Φουρτούνα της προκαλέσει μάλλον στο λιμάνι της Ραφίνας, αλλά και στο Υπουργείο Ναυτιλίας, η απόβαση τριών ακτοπλοϊκών εταιριών να δρομολογήσουν ταχύπλοα πνευματικά από Ραφίνα προς τις Κυκλάδες. Και ΕΦΚΑ σπάνε σε 3 τμήματα οι συντάξεις. Συνεχίζουμε και τελειώνουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Συμβιβασμοί και λεονταρισμοί. Επιμένει στην διγλωσία η κυβέρνηση. Έξω δέχεται τις απαιτήσεις των δανειστών και μέσα τους λιδωρεί πολιτικά και προσωπικά. Μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει διότι ύστερα από πολλές υποχωρήσεις και περιπέτειες ξεπαγώνουν τα λεγόμενα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, αλλά στην ουσία ανέλαβε ακόμα πιο σκληρές δεσμεύσεις. Τα χειρότερα είναι ότι ενώ υπογράφουν τα πάντα και κάνουν μετάνοια στους δανειστές, στο εσωτερικό παραστάνουν τους ταΐδες με βαρύ τίμημα για τη χώρα, γράφει στο πρωτοσέλιδο η εφημερίδα. Υπέρτιτλος George Michael, τα τελευταία Χριστούγεννα ενός πρίγκιπα της Pop. Θέλουμε να μείνετε δυνατοί, τι μας γράφουν οι αναγνώστες. Ο Μητροπολιτικός δίνει το στίγμα του στο πρωτοσέλιδο των νέων. Dix Hof, τι λέει στα νέα επικεφαλής της Ολλανδικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Και βεβαίως το σχετικό επίκαιρο σκίτσο του Κώστα Μητρόπουλου στο πρωτοσέλιδο των νέων.
1,72 με θετικό πρόσημο ο γενικός δείκτης. Άνοιξε με θετικό βήμα και συνεχίζει με ελαφρύ καλπασμό, ας με επιτρέψετε λίγο την έκφραση, 2,2 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος ήδη στις 641 μονάδες και το κυριότερο, χωρίς ανάσα. Η άνοδος αυτή επετεύχθη σε 16 λεπτά συνεδρίασης, χωρίς ανάσα πραγματικά από το ξεκίνημα. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει μια προσπάθεια των πρωινών να προκαταβάλουν θέσεις και ενδεχομένως να βγάλουν σήμερα μεροκάματο, να το πούμε έτσι. Το ζητούμενο βεβαίως είναι ότι προς ώρας τουλάχιστον έχουμε μια εξαιρετικά θετική συνεδρίαση, ο ψώμα για τη συνέχεια. Βεβαίως είναι πάρα πολύ νωρίς για να έχουμε από εδώ και να έχουμε ήδη κάποια πρώτα συμπεράσματα. Δεν είναι όμως καθόλου νωρίς για να ξέρουμε τι συμβαίνει στα εκτός των τυχών δρόμενα και στις αγορές και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν στην αίθουσα συνέντευξης. Μας περιμένει καλή φίλη και συνάδελφος Νίκη Καραθάνου. Καλημέρα Νίκη και χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά και από μένα. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, εδώ έχουμε εμείς μια θετικότατη συνεδρίαση. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο έξω. Πάντως, με τέτοιο καλπασμό αποκλείεται να έχουμε τις αγορές, έτσι δεν είναι? Όχι, καμία σχέση. Είναι ιδιαίτερως υποτονικά τα πράγματα στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Άλλωστε και κάποιες από αυτές είναι κλειστές. Όπως για παράδειγμα, ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο Λονδίνο. Ο FTSE 100 δεν. Το χρηματιστήριο μάλλον στο Λονδίνο δεν λειτουργεί σήμερα λόγω αργίας, οπότε θα έχουμε πιο πλήρη εικόνα για τα χρηματιστήρια από αύριο που θα λειτουργούν κανονικά όλα στην Ευρώπη. Σήμερα ωστόσο οι υπόλοιπες αγορές που είναι ανοιχτές με δυσκολία αλλάζουν, μεταβάλλονται και σημειώνουν αλλαγές. Είναι ιδιαίτερως υποτονικά τα πράγματα, κινούνται σε εορταστικούς ρυθμούς και καταγράφουν πολύ μικρές μεταβολές. Ενδεικτικά λοιπόν αναφέρουμε ότι ο DAX Φραγκφούρτη ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 0,15%, μόλις 0,07% τα κέρδη για το Παρίσι, την ίδια εικόνα μόλις 0,05% κέρδη σημειώνει το Μιλάνο, στην αντίθετη τροχιά αλλά με την ίδια μεταβολή μόλις 0,05% σε πτώση δηλαδή κινείται αυτή την ώρα το ισπανικό χρηματιστήριο. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι έχουμε μια φτάση αναμονής, θέλει κανείς μια ορταστική ραστόνη, λογικό, αναμενόμενο, ιδίως όπως είπες ότι είναι και κλειστή και η μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη. Από εκεί μετά βεβαίως, το ζήτημα είναι ότι παραμένουν οι ειδήσεις που δίνουν τον τόνο. Αναφέραμε κυρίως στον τραπεζικό κλάδο που ακόμα και τις ημέρες αυτές της αργίας δεν μένει απαθής, δεν μένει χωρίς να μας δίνει ειδήσεις. Παραμένουμε στην Ιταλία, παραμένουμε με επίκεντρο τη Monte dei Paschi, η οποία μας δίνει πάλι τον τόνο και δίνει και πάλι ειδήσεις. Τι έχουμε εκεί λοιπόν? Έτσι είναι και είναι νέα που θα τα βρούμε και μπροστά μας τις επόμενες ημέρες και γενικότερα για το τραπεζικό κλάδο. Είναι αυτό το θέμα που απασχολεί πάρα πολύ έντονα τις αγορές. Τώρα το νεότερο που έχουμε είναι την επιβεβαίωση του εισίδησης που είχε μεταδώσει πρώτο το δίκτυο Reuters ότι τελικά η Monte dei Paschi di Siena, μία από τις ιστορικότερες τράπεζες της Ιταλίας, χρειάζεται 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ για να καλυφθούν οι ανάγκες της λοιπόν σε κεφάλαια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι η Ιταλική Τράπεζα χρειάζεται 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, υψηλότερα δηλαδή κατά πολύ από τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση. Και ακόμα υψηλότερο και από την προσπάθεια να καλυφθεί το άνοιγμα της Monte dei Paschi με ίδια κεφάλαια της Ιταλίας. Δηλαδή βγαίνει εκτός και του budget που αρχικά είχε δώσει στη δημοσιότητα η Ιταλική κυβέρνηση. Έτσι, είχε σε μια ουσιαστικά, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, απέλπιδα προσπάθεια να ενισχύσει τα κεφάλαια της Monte dei Paschi. Είχε γίνει μια προσπάθεια τέτοια τις προηγούμενες ημέρες για μια αύξηση κοντά στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν επετεύχθη αυτό και τώρα πλέον τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βεβαίως, ωστόσο, να σημειώνει ότι παραμένει φερέγγια η Ιταλική Τράπεζα, ωστόσο οι ανάγκες της αγγίζουν τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ και φαίνεται ότι η θέση της ρευστότητας της τράπεζας έχει επιδεινωθεί ραγδαία από τα τέλη του Νοεμβρίου μέχρι και αυτές τις ημέρες όπου ανακοινώνονται αυτές οι ανάγκες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όταν στην ουσία βεβαίως από τη θέση Νοεμβρίου προέκυψε και το θέμα δημοσιοποιήθηκε δηλαδή σε κάθε λεπτομέρεια το μέγεθος και η σημασία του προβλήματος που θα αντιμετωπίσει η τράπεζα. Έτσι. Θα δούμε βέβαια τι θα προκύψει από εκεί. Νωρίτερα, να δούμε λίγο τα ασιατικά χρηματιστήρια. Μπορεί βέβαια στην χριστουγεννιάτικη περίοδος να είναι περισσότερο των δυτικών αγορών. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τα ασιατικά χρηματιστήρια δεν αντιδρούν.
Πώς είχαμε λοιπόν την εικόνα εκεί? Και εκεί ήταν υποτονικά, γιατί και εκεί κάποιες αγορές πάνω παραμένουν κλειστές, όπως το Hong Kong σήμερα δεν λειτουργεί, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Οι υπόλοιπες λειτουργούν κανονικά, ωστόσο δεν είδαμε και εδώ κάποιες πολύ σημαντικές αλλαγές. Ενδεικτικά να αναφέρω Nikkei μόλις στο 0,03%, 0,25% υποχωρεί η Σαγκάη αυτή την ώρα. Και εδώ υποτονικά τα πράγματα στις αγορές. Μια και έχουμε μείνει λοιπόν στην Ασία, πάμε να δούμε εκεί οι εταιρικές λύσεις που έδωσαν το στίγμα των τελευταίων ώρων ενός ημερών. Ναι. Είναι μια Ιαπωνική η οποία ξεχωρίζει, έτσι. Η γνωστή μας το ΣΥΜΠΑ, πολύ γνωστή εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών, η οποία ανέστειλε τη διαπραγμάτευση της μετοχής της μετά από βουτιά που σημείωσε τις τάξεις του 14%. Ο ηλεκτρονικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι περιμένει ζημιές φέτος της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων γεν, κάτι που προκάλεσε και αυτή τη βουτιά βεβαίως. Οι έκτακτες αυτές ανάγκες θα έρθουν λόγω της εξαγοράς που κάνει η Ιαπωνική εταιρεία μιας μονάδας πυρηνικής ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό και θα καταγράψει αυτά τα έκτακτα έξοδα. Εξού και νομίζω ότι έχουμε ήδη αντιδράσεις στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τουλάχιστον ακτιβιστές οι οποίοι άκουσαν στο άκουσμα της είδησης, φρόντισαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Από εκεί μετά. Παραμένουμε στον ενεργειακό χώρο ευρύτερα, ας το πούμε έτσι. Πάμε να δούμε λίγο το πετρέλαιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πετρέλαιο, το οποίο καταφέρει να σημειώνει κέρδη στο κλείσιμο της χρονιάς και να ξεπερνά τα 53 δολάρια αυτή την ώρα. Στα 53,22 δολάρια αναβαρέλι βρίσκεται το αργό πετρέλαιο τώρα, με κέρδη 0,36%. Το πετρέλαιο, το οποίο στην προηγούμενη συνεδρίαση βρέθηκε σε υψηλό 52 εβδομάδων, είχε αναβρεθεί σε αυτά τα επίπεδα δηλαδή από τις 14 Ιουλίου του 2015. Οπότε φαίνεται ότι θα έχουμε ένα καλό τουλάχιστον κλείσιμο της χρονιάς. Μένει να δούμε τι θα συμβεί για την επόμενη. Ισχύει κάτι για το χρυσό? Ναι, είναι ενισχυτική η τάση του, ανωδική η πορεία του χρυσού και μάλιστα με σημαντικά κέρδη, αυτή την ώρα πάνω από 1% στα 1.145 δολάρια ανά ουγγιά το πολύτιμο μέταλλο, και κλείδος πάνω όσον αφορά την ισοτιμία ευρώ δολαρίου είναι στα επίπεδα του 1,04 αυτή την ώρα. Οριακή μεταβολή, μόλις 0,06% η πτώση που σημειώνει το ευρώ έναντι του αμερικανικού νομίσματος. Μάλιστα. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι τα πράγματα, όπως είπαμε, κυρίως διάγονται από μια σχετική σταθερότητα και μια σχετική στάση αναμονής. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκη. Εννοείται, κυρίες και κύριοι, πως οτιδήποτε προκύψει εκτός και εντός των τυχών, εδώ πρώτοι το μαθαίνετε έγκυρα και έγκυρα, με ψυχραιμία και αναλυτικότατα. Έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε ακόμη από τη διεθνή σκηνή. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να τα δούμε, διότι είναι θέματα ειδήσεις που προέκυψαν τις τελευταίες ώρες και έχουν το ξεχωριστό τους ενδιαφέρον. Ξεκινάμε από τις ΗΠΑ και τον νεοεκλεγμένο πρόεδρο, τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Να σας θυμίσω πως σε 20 μέρες περίπου από τώρα θα αναλάβει και επισήμως τα ενία της χώρας. Θλιβερή λοιπόν χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με την οποία απαιτείται από το Ισραήλ να σταματήσει ο επικισμός των Παλαιστινιακών εδαφών. Λεπτομέρειες του ρεπορτάζ του κύριου Νιούς. Θλιβερή χαρακτήρισε μέσω Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με την οποία απαιτεί από το Ισραήλ να σταματήσει τον επικισμό των Παλαιστινιακών εδαφών. Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, που αναλαμβάνει καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου, ασκεί μέσω Twitter σφοδρή κριτική στα Ηνωμένα Έθνη, αναφέροντας ότι ενώ έχουν μεγάλες δυνατότητες, οι αποφάσεις τους είναι θλιβερές. Η κίνηση του απερχόμενου πρόεδρου Μπαράκ Ομπάμα να μην ασκήσουν βέτο οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως συνήθιζαν, φέρνει περίοδο έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ. Θεωρείται δε ευθεία μομφή κατά του Τραμπ, ειδικά για τις θέσεις που έχει εκφράσει ως προς το Παλαιστινιακό ζήτημα. Η απόφαση των Ηνωμένων Εθνών συνάντησε την οργισμένη αντίδραση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που δήλωσε ότι θα την υπερκεράσει και ότι το Τελαβίβ θα επανεξετάσει τις σχέσεις του με τον ΟΗΕ. Και πάλι μαζί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στο SBC, στο οικονομικό κανάλι της πόλης, στο οικονομικό κανάλι της χώρας, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην πρώτη εργάσιμη της εορταστικής εβδομάδας. 1,62 υψηλότερο γενικός δείκτης. Υπενθυμίζω, με το άνοιγμα της συνεδρίασης εκτινάχθηκε σε θετικό έδαφος, με ένα τζίρο ο οποίος ήδη προσεγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε συμπληρώσει μισή ώρα ακόμα συνεδρίασης και βλέπετε πως η αγορά βαδίζει εκ του ασφαλούς σε υψηλότερα επίπεδα, εν αντιθέσει με τις ευρωαγορές
που παραμένουν στη μάλλον αναμενόμενη για τις εποχές, για την εποχή και τις ημέρες εορταστική του Ραστόνη. Θα δούμε αν και κάτι τέτοιο στην Ελλάδα θα είναι ο κανόνας. Θα έχουμε σήμερα την διαφοροποίηση. Βεβαίως, μέχρι τότε έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε μπροστά μας. Είναι πολύ νωρίς η συνεδρίαση. Δεν είναι όμως καθόλου νωρίς για να δούμε λίγο το τι συμβαίνει και εκτός των τυχών. Αυτές οι περασμένες ημέρες ήταν πάλι ημέρες έντασης με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για το κοινωνικό, για το κοινωνικό πακέτο στήριξης και τα όσα διεμήθησαν στο ενδιάμεσο. Φτάσαμε μέχρι και την επιστολή Τσακαλώτου και τις αντιδράσεις από τους εταίρους. Όλα αυτά, και όχι μόνο αυτά, θα πρέπει να τα αποδελτιώσουμε λίγο παραπάνω, να δούμε πού βρισκόμαστε και κυρίως ποιο είναι το διαχείρισμα στη συνέχεια. Ξεκινάει ένας χρόνος, το 2017, που θα είναι σίγουρα πολύ πιο κρίσιμος από την χρονιά που φεύγει. Όχι μόνο για τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά γενικώς για την ευρωπαϊκή ιδέα αυτή καθ' αυτή. Προς τούτο λοιπόν έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ έναν καλό φίλο και συνάδελφο από το πρώτο θέμα, τον Βασίλη Δαλιάνη. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πλήρως εξειδικευμένος στα ευρωπαϊκά θέματα και είναι αυτός που μπορεί να μας δώσει απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Καλώς ήρθες και χρόνια πολλά, Βασίλη. Χρόνια πολλά, Παναγιώτη. Θα ήθελα το σχόλιο το δικό σου. Μιλήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ήσουν στην Ευρώπη και πάλι. Παρακολουθείς εκ του σύνεχε τις εξελίξεις και κυρίως τις αντιδράσεις. Η Ελλάδα, λοιπόν, η οποία για μειωστή φορά θα λέγαμε ότι βρίσκεται σε αυτό που έχουμε πλέον μας κλεισέ ως κομβικό σημείο στην διαβούλευση, και πάλι κατάφερε να προξενήσει αντιδράσεις. Πού βρισκόμαστε, σε ποια λογική βρισκόμαστε, σαν... Το κλίμα για την Ελλάδα είναι πολύ βαρύ αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες. Δεν θα πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση έτσι. Η Ελλάδα δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να αποτελεί εκ νέου πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις παροχές του Πρωθυπουργού κατάφερε να μειώσει όποια εμπιστοσύνη, όποιο κλίμα εμπιστοσύνης είχε δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες και είχε δημιουργηθεί. Υπήρχαν χώρες που είχαν σταματήσει να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την πορεία του ελληνικού προγράμματος και τώρα έχουν στρέψει και πάλι τα βλέμματα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο που δημοσίως υποστηρίζει ουσιαστικά τις ελληνικές θέσεις και οι ίδιοι οι πηγές της λένε ότι το κλίμα είναι αρκετά βαρύ και ότι πολύ κακός ο Πρωθυπουργός εξήγηλε μονομερώς αυτές τις παροχές που προκάλεσαν οργή στο Βερολίνο, στη Σλοβακία, τη Φιλανδία και εν μέρη την Ολλανδία. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια. Να προσπαθήσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Αυτή την ώρα, ποια είναι τα μέτωπα, το πω έτσι, που έχει απέναντι στην κυβέρνηση. Είδαμε πριν την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να υπάρχει ένα σχετικά αραγές μέτωπο που ήταν αυτό των ευρωπαϊκών δανειστών. Και από την άλλη, μια ξεχωριστή λογική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ενδεχομένως μιλάγαμε και για διένεξη ή για κόντρα μεταξύ των δύο. Τώρα, αυτό έχει παραμεριστεί, έχει διαφοροποιηθεί. Υπάρχει ακόμα διαφωνία ανάμεσα στους, στους θεσμούς. Το ζήτημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως οι χώρες αυτές που μας έχουν δανείσει, η Γερμανία, Ολλανδία, Φιλανδία και κάποιες άλλες της Βαλτικής, ας πούμε, για παράδειγμα, διαφωνούν με οποιαδήποτε συζήτηση για μέτρα του χρέους αυτή τη στιγμή. Το Δουνούτου επιμένει στις δικές του απόψεις. Διαφορά εκτιμήσεων ανάμεσα λοιπόν στις δύο πλευρές. Το ζήτημα είναι ότι οι όποιες αποφάσεις για την Ελλάδα μετατίθενται για το 2017 στο Eurogroup της 26ης Ιανουαρίου, τότε που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα εκδώσει την ανάλυση του ελληνικού χρέους. Κακό momentum για την ελληνική στιγμή, θα φανούν και εκεί οι διαφωνίες. Πόσο μάλλον αν το Delta Nitaf επιμείνει στο στόχο μείωσης του, του χρέους, κάτι το οποίο δεν συζητείται σε καμία περίπτωση από τη Γερμανία και άλλες χώρες. Τι βλέπεις να γίνεται όμως σε αυτή την περίπτωση, η οποία είναι υπάρχει δεδομένη. Το ζήτημα είναι ότι σίγουρα κάποια στιγμή οι δύο πλευρές θα βρουν ένα modus vivendi, και το Δουνουτού και το Βερολίνο, που είναι ο σημαντικότερος παίχτης. Το ζήτημα είναι ότι τόσο η Ολλανδία όσο και η Γερμανία δεν επιθυμούν το Delta Nitaf να έχει ρόλο παρατηρητή. Το θέλουν να έχει ενεργό ρόλο. Ο ίδιος ο Μαρκ Ρούτε, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, που έχουν εκλογές το Μάρτιο, διεμήνυσε στον Αλέξη Τσίπρα ότι πρέπει να λάβει γρήγορες αποφάσεις ώστε το Δουνουτού να έχει βασικό ρόλο στα ελληνικά ζητήματα. Ακόμα και αν ζητάει δύσκολα πράγματα από την Ελλάδα. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ο τρόπος επικοινωνίας τις νέες βοήθειες προς την Ελλάδα από τα, προς τα εθνικά τους ακροατήρια από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ή υπάρχει και πιο σημαίνον λόγος, δηλαδή χρειαζόμαστε ντε και σε όλα τα λεφτά του Δουνουτού ή χρειαζόμαστε κυρίως το πέπλο ασφαλείας που μας δίνει. Το δεύτερο είναι περισσότερο. Είναι πολύ δύσκολο να περάσει από τα κοινοβούλια της Γερμανίας και της Ολλανδίας οποιοδήποτε πρόγραμμα για την Ελλάδα χωρίς τη συμμετοχή του Delta Nitaf. Τα εθνικά κοινοβούλια της Ολλανδίας και της Γερμανίας, που όπως πολύ σωστά είπες βεβαίως, δεν αποκλείεται να αλλάξουν μέσα στο επόμενο εντεκάμινο. Καταρχήν, βρισκόμαστε μπροστά στο ξεκίνημα μιας χρονιάς η οποία θεωρείται κρίσιμη για την Ευρώπη. Έχουμε το 75% χοντρικά των Ευρωπαίων να βρίσκονται αντιμέτωποι μέσα στη χρονιά με μια κάλπη που, όποιο και είναι το ερώτημά της και το διακύβευμά της, επί της ουσίας το ερώτημα που πλανάται είναι ναι ή όχι στην Ευρώπη. Καταρχήν, πού βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Και κατά δεύτερον,
με το δεδομένο ακριβώς αυτό. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας απέναντι στα νέα δεδομένα, τα οποία θα αναλύσουμε, θα ήθελα να μιλάω αναχώρα. Η Ελλάδα είναι πολύ δύσκολη. Είναι, χάνει όλους τους συμμάχους που θα μπορούσε να έχει τους επόμενους 11 μήνες, όπως ακριβώς είπες. Εκλογές στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, ενδεχομένως στην Ιταλία, η οποία Ιταλία, μην ξεχνάμε, λειτουργεί χωρίς εκλογικό νόμο. Mm-hmm. Τις επόμενες εβδομάδες το Κοινοβούλιο θα περάσει ένα πιο αναλογικό σύστημα με σκοπό να αποτρέψει την είσοδο του Μπέμπε Γκρίλο και των Πέντε Αστέρων στην εξουσία. Mm-hmm. Το αναλογικό σύστημα της Ιταλίας που προωθείται θα στοχεύει στην ενίσχυση των κυβερνήσεων συνεργασίας. Mm-hmm. Επίσης έχουμε και τη Γαλλία. Όπως είπες, όποιο και να είναι το ζήτημα, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει μια δεκαετία πολλαπλών κρίσεων. Είναι πολύ ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λύσει μία έκαστη από αυτές τις κρίσεις, αλλά όχι όλες μαζί. Θα έθετε ένα παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκέψου ένα κομμάτι κλασικής μουσικής. Για παράδειγμα το μπολερό του Ραβέλ. Όπου κάθε όργανο μπαίνει ξεχωριστά και δημιουργεί σταδιακά ένα αρμονικό κρεσέντο. Κάπως έτσι συμβαίνει με τις κρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2017 ίσως να έχουμε ένα κρεσέντο κρίσεων. Το οποίο είναι πολύ μα πολύ δύσκολο να τις διαχειριστεί όλες μαζί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί μετά, με δεδομένο ότι η εθνική προσπάθεια είναι εκ των πραγμάτων καταδικασμένη σε εισαγωγικά να απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κρατήριο, διότι ούτως ή άλλως απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό πορτοφόλι. Ποια μπορεί να είναι ποιο μπορεί να είναι το διακύβευμα για την Ελλάδα, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Είπες ότι πιθανότατα υπάρχει το ενδεχόμενο να απολέσουμε σημερινούς φίλους, σε εισαγωγικά και αυτό. Μιλάμε για την γαλλική κυβέρνηση, για την ιταλική κυβέρνηση και ενδεχομένως και για την γερμανική κυβέρνηση, αν αλλάξουν τα ανθρωπογεωγραφία επί ταχύρω. Ποιο μπορεί να είναι το θετικό και ποιο μπορεί να είναι το αρνητικό σενάριο για την Ελλάδα. Η Ελλάδα χάνει συμμάχους. Θετικό σενάριο δεν έχει όσο καθυστερεί. Μιλάμε για την δεύτερη αξιολόγηση που θα έπρεπε να είχε κλείσει τον Οκτώβριο του 2015. Μα εδώ με συγχωρείτε για να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Υποτίθεται ότι η ελληνική κυβέρνηση λέει πως εμείς έχουμε κάνει τα πάντα και οι εταίροι δεν το κάνουν. Δεν έχει κάνει τα πάντα. Εμένουν πολύ σημαντικά ζητήματα. Τεχνικές λεπτομέρειες μεν, όπως τα εργασιακά, αλλά είναι πολύ σημαντικές. Μην ξεχνάμε ότι η εκταμείευση της πρώτης υποδόσης, της πρώτης αξιολόγησης, καθυστέρησε εβδομάδες για μια λεπτομέρεια τεχνικού ζητήματος, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, που δεν είχε τεκμηριώσει επακριβώς το γενικό λογιστήριο του κράτους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες κρύβουν το διάβολο μέσα τους, όπως κάθε λεπτομέρειες. Υπάρχουν φυσικά και πολιτικές ζυμώσεις λόγω των εκλογών, αλλά και τα τεχνικά ζητήματα που πρέπει να λύνονται πάντοτε, όπως λένε όλες οι πλευρές, στο Eurogroup. Pacta sunt servanda, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, και το πιστεύουν ακράδαντα στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Τώρα, το δεδομένο είναι ότι μπαίνει πρώτη μπήκε η Ιταλία σε αυτόν τον κυώνα των πολιτικών εξελίξεων. Κατά πολλούς, το αποτέλεσμα της Ιταλίας ήταν ένα δεύτερο ηχηρό ξυπνητήρι για την Ευρώπη μετά τον Brexit των Βρετανών. Καταρχήν, συμφωνείς με αυτό? Φυσικά. Ένα λοιπόν δεύτερο ξυπνητήρι, το οποίο ενδεχομένως δεν έχουν καταλάβει ή δεν ακούν στο Βερολίνο, όπου εκεί έχουν το δικό τους μείζον πρόβλημα, που είναι η δικιά τους κάλπη του Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη του Σεπτεμβρίου, έχουμε τη Γαλλία, έχουμε την Ολλανδία και έχουμε και ενδεχομένως την Ιταλία μέσα στη χρονιά. Πιστεύεις ότι μέχρι να φτάσουμε στην Ιταλία, μέχρι να φτάσουμε στον επόμενο Σεπτέμβριο δηλαδή, μπορεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Συνοχή να έχει δεχτεί πολύ σημαντικά χειρά ραπίσματα? Ναι, το Βερολίνο ακούει τις φωνές της Ιταλίας και της Γαλλίας ότι δεν είναι ευχαριστημένες με τη δομή της νομισματικής κυρίως ένωσης, όχι της Ευρωπαϊκής εν γέννη. Το ζήτημα είναι ότι δεν θέλει προς το παρόν το Βερολίνο να μπει σε μια διαδικασία αναθεώρησης των συνθηκών και περιμένει μέχρι το 2018. Το ζήτημα είναι ότι ακόμα και αν στην Ιταλία ή στην Γαλλία, που μιλάμε για χώρες στις οποίες σε ενδεχόμενη ρήξη δεν μπορεί να διαχειριστεί η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νομισματική Ένωση, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα πλέον συνοχής. Το Βερολίνο δεν θέλει προς το παρόν να ανοίξουν αναθεώρηση συνθηκών, αλλά όποια και αν είναι η επόμενη γαλλική κυβέρνηση ή η ιταλική, ενδεχομένως να κινήσουν μονομερείς ενέργειες, να αγνοήσουν για παράδειγμα τους στόχους του ελλείμματος, κάτι που προκαλεί τρόμο στο Βερολίνο. Σίγουρα γνωρίζει και ο Σόιμπλε και η Μέρκελ ότι χρειάζεται να αλλάξει η πορεία της Ευρωζώνης. Το ζήτημα είναι προς τα πού και με ποια συμφωνία. Ακριβώς λοιπόν σε αυτό, η Ελλάδα τι θα μπορούσε να περιμένει με μια τέτοια εξέλιξη? Θα μπορούσε να περιμένει ενδεχομένως μια. Με το δεδομένο ότι με το κατά το μάλλον ήταν θα φτάσουμε στην ολοκλήρωση τη δεύτερη αξιολόγηση, ενδεχομένως δε θα πάρουμε και το εκτός σενάριο τη συμμετοχή στο QE τη τραπέζη τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ποιο θα μπορούσε να είναι το διαχείριμα για την Ελλάδα, το ζητούμενο για την Ελλάδα? Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε και πριν, χάνει τους συμμάχους της. Όποιος και αν είναι ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας, αν είναι ο Φρανσουά Φιγιόν,
ενδεχομένως είναι και ο Μανουάλ Μακρόν, ουδής γνωρίζει, αλλά αν είναι ο Φρανσουά Φιγιόν, θα έχει περισσότερες τάσεις απομονωτισμού και περισσότερη επιστροφή εξουσιών από τις Βρυξέλλες στα εθνικά κοινοβούλια. Κάτι που δεν νομίζω ότι θα συμφέρει εμάς. Ναι, η Ελλάδα γενικά έχει να χάσει μόνο όσο καθυστερεί. Δεν θα είναι καλύτερα τα πράγματα για τα ελληνικά ζητήματα, τόσο από τις επόμενες κυβερνήσεις που θα προκύψουν στις ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες και στην Ολλανδία με την άνοδο του Χέρτ Βίλντερς. Βλέπουμε γι' αυτό τόσο ο Γερούν Ντάιζελμπουμ σπέδει να προαναγγείλει την άρση του παγώματος των μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους, όσο και ο Μαρκ Ρούτε που συνομίλησε στην τελευταία σύνοδο κορυφής με τον Τσίπρα, λέγοντάς του τρέξε την αξιολόγηση να τελειώνει γρήγορα. Χάνουμε διαρκώς σε διαπραγματευτική ισχύ όσο περνούν οι εβδομάδες και οι μήνες. Είναι προς το συμφέρον της χώρας να τελειώσουμε γρήγορα την αξιολόγηση. Από εκεί μετά, με το δεδομένο ότι τελειώνουμε την αξιολόγηση, μπαίνουμε και στο QE. Αυτομάτως, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει την πολιτική αξιολόγηση της χώρας, αλλά αυτομάτως αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα της αλλαγής της ψυχολογίας και προς τις αγορές και ενδεχομένως και το άνοιγμα των αγορών για κάποιες μεγάλες εταιρείες όπως το κάναμε και το 2014. Από εκεί μετά, ποια πρέπει να είναι τα επόμενα κατά την εκτίμησή σου δεδομένα για την Ελλάδα. Δηλαδή, με το δεδομένο ότι έχουμε ολοκληρώσει την αξιολόγηση, μπαίνουμε σε μια λογική διαπραγμάτευσης με τους εταίρους, όποιοι και αν είναι αυτοί, στην αλλαγή ενδεχομένως της ανθρωπογεωγραφίας και των πολιτικών ηγετών. Ο στόχος παραμένει το χρέος. Το χρέος παραμένει και οι αποφάσεις θα ληφθούν και από τους εταίρους. Έχουν συμφωνηθεί ότι θα χρειαστεί να αξιολογηθεί. Έχει συμφωνήσει ο κύριος Σόιμπλε, έχει συμφωνήσει η κυρία Μέρκελ, έχει συμφωνήσει ο κύριος Ολάντ. Έχουν συμφωνήσει άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως δεν θα είναι στο τραπέζι. Οι συμφωνίες θα τηρηθούν εκτός αν αλλάξουν πάντα, όπως είχε πει και ο στρατηγός Ντεγκόλ. Οι συμφωνίες ισχύουν μέχρι να αλλάξουν. Προς το παρόν, το πλαίσιο είναι ότι η Ελλάδα στα επόμενα βήματα, αν ολοκληρώσει την αξιολόγηση και μπει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, θα συζητήσουν μετά τα βήματα για το χρέος, όποια και αν είναι αυτά, στην αρχή βραχυπρόθεσμα, μετά μέσο πρόθεσμα και εν τέλει μακροπρόθεσμα. Και το ζητούμενο είναι η Ελλάδα κάποια στιγμή να καταφέρει να βγει δοκιμαστικά στις αγορές. Διότι αν δεν γίνει αυτό, τέταρτη χρηματοδότηση προς την Ελλάδα είναι αδύνατο να υπάρξει. Αδύνατο. Αυτό θα σημαίνει ότι αν χρειαστούμε νέο μνημόνιο και όχι επέκταση το 3+ που λέμε, αλλά τέταρτο, δεν θα υπάρξει και θα μιλάμε μάλλον για αποχώρηση της Ελλάδας από την νομισματική ένωση. Υπάρχει τέτοιο σενάριο. Μπορεί να υπάρξει τέτοιο σενάριο. Φυσικά και υπάρχει. Και συζητείται, αν όχι ανοιχτά, γιατί κυρίως η Κομισιόν ως θεματοφύλακας των συνθήκων το απέφχεται. Υπάρχουν χώρες που είναι πολύ απεσιόδοξες, θα έλεγα, για παράδειγμα, η Γερμανία, ότι αν η Ελλάδα δεν καταφέρει να βγει κάποια στιγμή στις αγορές, θα οδηγηθεί αναγκαστικά σε χρεοκοπία. Και ενδεχομένως έξω από το ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι το τελείως απεχθέως σενάριο, το τελείως αρνητικό σενάριο, το οποίο προφανώς και δεν υπάρχει λόγος να επεκταθούμε την περαιτέρω. Από την άλλη, βεβαίως, υπάρχουν οι αστάθμιοι παράγοντες, τους οποίους τους βιώσαμε πολύ σημαντικά. Και πάλι πολύ έντονα τις μέρες που πέρασαν. Αναθερμαίνεται το θέμα της νομοκρατίας ή είναι η ιδέα μου. Αναθερμαίνεται και το ζήτημα της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εσωτερικής και εξωτερικής, είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή που συζητείται στις συνόδους κορυφής και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ζήτημα για μια ένωση ασφαλείας, πώς θα γίνει αυτό, αν θα υπάρχουν υπηρεσίες τύπου FBI σε ευρωπαϊκό πλέον πλαίσιο, πώς θα ελέγχουμε τα εσωτερικά μας σύνορα, αλλά να διασφαλίσουμε παράλληλα τα ανοιχτά σύνορα εντός εισαγωγικών που προβλέπει η ζώνη Σέγγεν. Το ζήτημα λοιπόν της ασφάλειας και τρομοκρατίας είναι το νούμερο ένα και θα κυριαρχήσει στην προεκλογική περίοδο της Γερμανίας. Αν δεν έχουμε, επαναλαμβάνω, άνοδο της Λεπέν στη Γαλλία. Αν γίνει αυτό, τότε θα αλλάξει τελείως η ατζέντα. Αλλάζουν τα δεδομένα και η ατζέντα προφανώς. Αλλάζει η ατζέντα και απέναντι στους φίλους και εταίρους Τούρκους. Με τους Τούρκους. Τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Βερολίνο, όλοι εκφράζουν προβληματισμό. Παρασκηνιακά και off the record λένε όλοι ότι αυτό που συμβαίνει απομακρύνει τη χώρα από τη δημοκρατία. Αλλά επισήμως δεν θέλουν να το πούνε, διότι κακώς ή καλώς πρέπει να συνεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον γείτονα. Είναι μια παροιμία που λέει, γερμανική παροιμία που λέει ότι να είσαι φίλος με τον γείτονά σου, αλλά ποτέ μην ρίξεις το φράχτη. Πρέπει να συνεργαστούν για το ζήτημα του ελέγχου του προσφυγικού και μεταναστευτικού, όσο και για την τρομοκρατία. Συνεπώς πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Από την άλλη, υπάρχει τις επόμενες 20 μέρες και τυπικά πια θα αναλάβει την ηγεσία των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο παράγων που ενδεχομένως κανείς τέτοια εποχή πέρυσι δεν έβαζε στο τραπέζι, κανείς δεν έβαζε μέχρι λίγων εβδομάδων στο τραπέζι, αλλά παρά τα αυτά είναι το καινούργιο δεδομένο στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Πρώτες εντυπώσεις και πρώτα σενάρια ενδεχομένως. Στις Βρυξέλλες είναι παγωμένοι. Περιμένουν να δούνε. Οι δηλώσεις που έχει κάνει περί απομονωτισμού, αμερικανικού απομονωτισμού, προκαλούν σοκ και δέος στους Βρυξέλλες. Γι' αυτό λένε ας βιαστούμε για την αξιολόγηση και με το δούνου του, διότι ενδεχομένως ο νέος πρόεδρος να ζητήσει από το Ταμείο, ως ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του Ταμείου, να κρατήσει πιο σκληρή στάση απέναντι στην Ελλάδα. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι
επί της ουσίας να γνωρίζει ο μέσος τηλεθεατής ότι ο βασικός είναι για το Διεθνές Ομοσπονδιακό Ταμείο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ό,τι είναι για την Ευρώπη ή η Γερμανία. Είναι ο βασικός χρηματοδότης. Άρα αυτοί μπορούν να θέσουν ένα βέτο τέτοιο που να ανατρέπει όλα τα δεδομένα. Από την άλλη, βεβαίως, υπάρχει και το ερώτημα του κατά πόσον από την άνοδο Τραμπ και από την όποια πολιτική ασκήσει, ακόμα και αν είναι πολύ πιο ελαστική από τον άκρατο λόγο τον οποίο χρησιμοποίησε προεκλογικά, ήθιστε να το παρακολουθούμε αυτό, αλλά να λένε και να αναπράττουν εκ των υστέρων ή υπό επιτροπή, ας το πω έτσι, ηγέτες, το ερώτημα είναι κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει πρώτο μεγάλο χαμένο πριν την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαρκώς θα αποτελεί τον χαμένο τα επόμενα χρόνια, αν δεν λάβει σημαντικά βήματα τόσο για την ολοκλήρωση της Νομισματικής Ένωσης και τον εκδημοκρατισμό, που λέμε, της λήψης διαδικασιών και αποφάσεων, διότι δεν θα χάνει μόνο έναντι των ΗΠΑ, αλλά και άλλων δυνάμεων, όπως της Κίνας, όπως της Ινδίας και ναι, αναδυόμενων υπερδυνάμεων στο μέλλον, Βιετνάμ, Βραζιλία, δηλαδή χώρες τις οποίες κάποτε δεν τις θεωρούσαμε ιδιαίτερα ισχυρές, αλλά τα επόμενα χρόνια θα μπουν στο G7 για παράδειγμα και θα βγάλουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιταλία θα είναι η πρώτη χαμένη από το G7. Σε 20 χρόνια δεν θα είναι στο G7 η Ιταλία. Ενδεχομένως σε 30 χρόνια ούτε και η Γαλλία. Θα παραμείνει μόνο η Γερμανία για τα επόμενα 30-40 χρόνια σύμφωνα με προβλέψεις του Δέλτα Νιτάφ. Επίσης, λόγω του Τραμπ, στις Βρυξέλλες έχουν παγώσει και στις πρωτεύουσες ευρωπαϊκές λόγω του ζητήματος ασφάλειας. Αν αποφασίσει να σταματήσει τη χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, υπάρχει ζήτημα ασφάλειας. Συνεπώς, περιμένουν όλοι παγωμένοι να δούνε πού θα κινηθεί ο νέος πρόεδρος. Το 2017 θα είναι ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις σχέσεις των εξανατολών εταιρεών μας, ποια μπορεί να είναι η διαφοροποίηση. Αναφέρομαι στη Ρωσία. Στη Ρωσία, η οποία εύνης, αν πιστέψουμε το ρεπορτάζ, θα βρεθεί να αντιμετωπίζει τον πιο φιλαδιακείμενο πρόεδρο της σύγχρονης ιστορίας στην Αμερική. Και αυτό αποτελεί παράγοντα ανησυχίας στις Βρυξέλλες και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και θεωρούν ότι η Αμερική θα πάρει αποστάσεις από τους συμμάχους που είχε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν οι ευρωπαϊκές χώρες και έπειτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Και τα κράτη-μέλη. Θεωρούν ότι θα βρεθούν μόνες τους οι ευρωπαϊκές χώρες. Και γι' αυτό πρέπει να λάβουν ταχύτερες αποφάσεις. Μάλλον ταχύτατες αποφάσεις για να βρεθούν λύσεις στο ζήτημα της ασφάλειας, της ευρωπαϊκής ασφάλειας πλέον. Οι χώρες της Ευρώπης ξοδεύουν περισσότερα ως κράτη-μέλη από ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση για το ζήτημα της ασφάλειάς της. Αυτό θέλουμε στο παρόν να αλλάξει και με την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας, μάλλον θα διευκολυνθεί. Διότι η Μεγάλη Βρετανία πάντοτε έθετε βέτο σε οποιαδήποτε προσπάθεια χειραφέτησης αμυντικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μεγάλη Βρετανία μόνη της μπορεί να αποτελέσει έναν άλλο παράγοντα, έναν άλλο πόλο της παγκόσμιας οικονομίας. Που να επίσης να αλλάξει τις ισορροπίες που θέλουμε. Παραμένει μεγάλη δύναμη, παραμένει στους G7, παραμένει πυρηνική χώρα, αλλά όλα δείχνουν ότι θα έχουμε μάλλον αυτό που λέγεται hard Brexit, δύσκολο Brexit. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να δώσει στην Μεγάλη Βρετανία πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, στην κοινή αγορά, χωρίς να σεβαστεί τις 4 θεμελιώδεις ελευθερίες. Αν η Αγγλία επιμείνει σε σκληρό Brexit, δεν θα ωφελήσει την ίδια. Θα είναι σταδιακά χαμένη και ίδια. Και φαίνεται ήδη σε κάποιους οικονομικούς δείκτες ότι αν η Αγγλία επιμείνει να βγει από την κοινή αγορά, θα αντιμετωπίσει και ίδια προβλήματα δασμών και μείωση της. Από την άλλη, δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήδη το Brexit έχει κινήσει ένα θέμα δραστικής αλλαγής στην ίδια τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποντάροντας και ενισχύοντας τα ευρωσκεπτικά κόμματα. Φυσικά, φυσικά. Μα η άνοδος του αντιευρωπαϊσμού και του ευρωαρνισμού, μάλλον. Γιατί μιλάμε για ευρωαρνητές. Δεν μιλάμε για αυτούς που θέλουν να αλλάξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για αυτούς που θέλουν να βουλιάξουν, να τη διαλύσουν. Ναι, έχει ανεβαίνει παντού. Και το ζήτημα είναι ότι ακόμα και αν επικρατήσουν μετριοπαθείς δυνάμεις στη Γαλλία και στην Ιταλία, ίσως απλά να δώσουν μια αναβολή στις αντιευρωπαϊκές και ευρωαρνητικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ίσως δηλαδή, αν δεν βγουν σε αυτές τις εκλογές, μπορεί να κερδίσουν στα επόμενα 5 χρόνια. Αν δεν αλλάξει κατεύθυνση, κυρίως η Ευρωζώνη. Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, αλλά μόνο με αναθεώρηση συνθήκων. Δεν είναι πολύ εύκολο να αλλάξει συνθήκη μια μέρα στην άλλη. Βάζοντας τα λοιπόν τώρα σε τίτλους. Οι επόμενοι 11 μήνες για την Ευρώπη. Τι μπορούμε να περιμένουμε σε τίτλους όσον αφορά την ίδια την ευρωπαϊκή προοπτική. Σε κεντρικό επίπεδο, περιμένουμε απλά τις εκλογές. Δεν θα ληφθεί καμία μεγάλη απόφαση μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκλογές σε Ολλανδία, Γαλλία, ενδεχομένως Ιταλία, αν πάμε σε πρόορες. Και Γερμανία. Μέχρι τότε δεν θα ληφθεί καμία μεγάλη απόφαση. Μπορεί να έχουμε τα 60 χρόνια πίσω. Υπάρχει στην Κυριακή το 18 δηλαδή στην ουσία. Το 18 θα είναι το ιδανικό σενάριο, αυτό που ζητεί το Βερολίνο. Να περιμένουμε μέχρι το 18. Εκτός φυσικά αν υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις, αν βγει σε μια κυβέρνηση το κίνημα των 5 αστέρων ή αν κυριαρχήσει στις εκλογές η Μαρί Λεπέν. Εκεί μιλάμε πλέον.
για ενδεχόμενη ίσως διάλυση της νομισματικής ένωσης ή τουλάχιστον μεγάλο σοκ που θα οδηγήσει σε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Για την Αμερική, ο τίτλος ποιος μπορεί να είναι? Για την Αμερική και εκεί περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο νέος πρόεδρος. Προς το παρόν, οι δηλώσεις του δεν προκαλούν αισιοδοξία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ενώ στη δική μας πλευρά. Είναι μια χρονιά αναμονής μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι μεγάλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Απλώς βλέπουμε και κάνουμε. Για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα θα πρέπει να τρέξει, το λέω για νιωστή φορά αυτή την εκπομπή, θα πρέπει να τρέξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να εκμεταλλευτεί το momentum πριν από όλες αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, για να κάνω και πάλι το γρήγορο διαβόλου, το Plan B, Plan C μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγή της πολιτικής ισορροπίας. Ή θα ήταν, να το θέσω διαφορετικά, οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να νερώσουν το κρασί τους απέναντι σε μια νέα συνεργατική, βάλτε εισαγωγικά παρακαλώ, κυβέρνηση. Υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα θέλανε κυβέρνηση συνεργασίας. Υπάρχουν πολλές που δεν θέλουν να ρίξουν αυτή την κυβέρνηση, δεν θέλουν να προκαλέσουν αναταραχή, διότι έχουν άλλα ζητήματα. Ούτε η Γερμανία που ακούγεται ότι θέλει να ρίξει την κυβέρνηση Τσίπρα. Νομίζουν πολιτικό πρόβλημα. Δεν θέλει να τη ρίξει κανείς. Δεν θέλει να προκαλέσει νέα κρίση αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα είναι ότι δεν θα δεχτούν όμως να κάνουν κανένα δώρο σε οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Θα πρέπει να τηρήσουν τους κανόνες και από εκεί και πέρα θα τηρήσουν και οι ίδιοι τις δικές τους δεσμεύσεις. Αλλά δώρα η ελληνική πλευρά μην περιμένει. Και μονομερείς ενέργειες θα ήταν καλύτερο να τις αποφεύγει και όχι μετά να εκπλήσεται με τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων. Άρα. Το 2017 μπορούμε να πούμε ότι θα είναι ένα πιο δύσκολο έτος για τα ελληνικά δεδομένα και το ελληνικά διακύβευμα. Θα είναι σε κάθε περίπτωση, πιστεύω. Είτε κυριαρχήσουν οι μετριοπαθείς στην Ιταλία και στη Γαλλία και στη Γερμανία, είτε και στην Ολλανδία φυσικά, είτε κυριαρχήσουν στο αρνητικό, πιο αρνητικό μάλλον σενάριο, οι πιο ακραίες φωνές. Θα είναι γενικότερα αρνητική χρονιά για τα ελληνικά ζητήματα και όσο καθυστερεί, τόσο χειρότερα, κατά την ταπεινή μου άποψη, για τα συμφέροντα της χώρας. Νομίζω ότι σε αυτό δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σου στην εκπομπή. Βασίλη Δαλιάνη, καλή υπόλοιπη εβδομάδα και καλές γιορτές να έχουμε στη συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, με το γενικό δείκτη, στο ενδιάμεσο, να έχει καρφαλώσει πάνω από το 2%. 2,08. 643 μονάδες, 5,8 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος. Βαδίζουμε, ούτε καν δεν έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη ώρα της συνεδρίασης και εκ του ασφαλούς η ώρα οδηγείται σε υψηλότερα επίπεδα. Άρα, αυτό που απομένει σε εμάς είναι να πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Να πάρουμε μια ανάσα, να επιστρέψουμε. Να δούμε την αγορά με τη γλώσσα των αριθμών, να δούμε και οπτικοποιημένα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στο SBC, στο οικονομικό κανάλι της πόλης, στο οικονομικό κανάλι της χώρας.
έχουμε μια ώρα σχεδόν συνεδρίασης, 1,91 υψηλότερο γενικός δείκτης, με 6,5 εκατομμύρια ευρώ τζίρο, μια επίδοση αυτή τη πρώτη ώρα, θα έλεγε κανείς μια αναμενόμενη ίσως για πολλούς, αλλά πάντως ακόμα είναι νωρίς για να έχουμε σαφή συμπεράσματα. Δοθέτως του γεγονότος βεβαίως ότι είδαμε αρκετές έντονες διακυμάνσεις και σε κάποιες από τις ανωδικές συνεδριάσεις των περασμένων εβδομάδων. Τώρα πάμε να δούμε τα υπόλοιπα νέα από τη διεθνή σκηνή. Σα ακούσαμε αρκετά. Είδαμε νωρίτερα, το είδαμε και στους τίτλους, ότι υπήρξε ακόμη ένα χτύπημα του Σουλτάνου Ερντογάν. Τα έβαλε ακόμη και με τον καφετζή στην εφημερίδα Τζουμχουριέτ. Αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Τζουμχουριέτ, έτσι. Προσέξτε λοιπόν να δείτε πώς έχει είδηση. Οι τουρκικές αρχές λοιπόν συνέλαβαν τον διαχειριστή της καφετέριας της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Τζουμχουριέτ. Αιτία το γεγονός πως δήλωσε ότι δεν θα σέρβιρε τσάι στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του Euronews. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον διαχειριστή της καφετέριας της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Cumhuriyet. Αιτία το γεγονός πως δήλωσε ότι δεν θα σέρβιρε τσάι τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Σενόλ Μπουράν, ο καφετζής του κηλικίου της εφημερίδας στα γραφεία της στην Κωνσταντινούπολη, τέθηκε υποκράτηση αφού η αστυνομία έκανε έρευνα στο σπίτι του το Σάββατο. Το κάνουν για να μας τιμωρήσουν. Αυτό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου. Όταν έγραψαν την επίσημη αναφορά ήταν 11 το πρωί. Περίμεναν μέχρι τις 10 το βράδυ και ο Σενόλ είχε προσαχθεί συνοδευόμενος από 3 τεθωρακισμένα και 8 με 10 άντρες της αντιτρομοκρατικής. Οι τουρκικές αρχές προσήγαγαν για να ανακρίνουν την περασμένη εβδομάδα 1.682 ανθρώπους που θεωρούνται ύποπτοι για διασυνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις και συνέλαβαν άλλους 516. Οι περισσότεροι από τους προσαχθέντες και τους συλληφθέντες κατηγορούνται ότι διατηρούν δεσμούς με τον ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκουλέν, τον οποίο η Άγκυρα κατηγορεί για το αποτυχημένο πραξικόπημα του περασμένου Ιουλίου. Θέλει κανείς ασχολίαστο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ασχολιαστεί κάποια στιγμή. Αυτό το πράγμα έχει πλέον ξεβγεί από κάθε έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουμε. Πάμε ώρες, μήνες, περίπου δεκαετίες πίσω. Πάμε στην επίθεση στο Pearl Harbor. Διότι αυτήν ακριβώς τίμησε ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός. Προσέξτε λοιπόν τώρα την είδηση. Στην Χαβάη, στο πλαίσιο διήμερης ιστορικής επίσκεψης, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίντζο Άμπε. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, συνοδεία του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο σημείο μνήμης του Ιαπωνικού Μιλιταρισμού, το Pearl Harbor. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του Euronews. Ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίντζο Άμπε, βρίσκεται στη Χαβάη, στο πλαίσιο διήμερης ιστορικής επίσκεψης. Ο Άμπε κατέθεσε ήδη στεφάνι στο μνημείο του Εθνικού Νεκροταφείου του Ειρηνικού. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, συνοδεία του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα θα μεταβεί και στο σημείο μνήμης του Ιαπωνικού Μιλιταρισμού, το Pearl Harbor. Η επίσκεψη στο μνημείο του USS Arizona γίνεται 75 χρόνια μετά την επίθεση στην Αμερικανική Ναυτική Βάση στον Ειρηνικό, όπου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι. Είναι η πρώτη φορά που πρωθυπουργός της Ιαπωνίας επισκέπτεται το Pearl Harbor. Όπως συνέβη και κατά την παρουσία του Μπαράκ Ομπάμα τον Μάιο στη Χιροσίμα, ο Άμπε δεν θα ζητήσει συγγνώμη. Θα ποτίσει φοροτιμή στα θύματα και θα εξάρει την ισχύ της συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών. Κάτι θα βρέσουν δεκαετίες, αλλά πάντως αυτό είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης των παλαιότερων λαθών. Σε μεγάλη λέξη. Όπως και να έχει, εμείς παραμένουμε εδώ στις επάλυξεις ενημέρωσης. 1,81 υψηλότερο γενικός δείκτης. Βρισκόμαστε από το ξεκίνημα με θετικότατη επίδοση, η οποία εξακολουθεί και καταγράφεται. Άρα, τώρα τι θα κάνουμε. Βλέπετε, 6,42 ο τραπεζικός δείκτης. Για να μην υπάρχει απορίες, ποιος κυρίως αναβάζει την αγορά. Λοιπόν, τώρα εμείς, για να έχουμε άπλυτο χρόνο στη συνέχεια, πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για αυτήν εδώ την ενημερωτική ζώνη. Θα επιστρέψουμε, θα δούμε με τη γλώσσα των αριθμών το τι συμβαίνει στην αγορά, τι συμβαίνει αυτή την πρώτη ώρα και κυρίως ότι μελιγενέστε. Θα δούμε κάποιες ειδήσεις οι οποίες δίνουν κάποιους τόνους και κάποιες απαντήσεις στο ερώτημα του τι συμβαίνει τώρα στην αγορά. Και βεβαίως θα δούμε και οπτικοποιημένο θέμα που έχουμε ομοίως ετοιμάσει για εσάς και σας χρωστάμε. Ένα πολύ ενδιαφέρον και αυτό θέμα για τις γιορτινές μέρες που διάγουμε. Μείνετε εδώ, μείνετε στην οικονομική συνότητα της πόλης. Η πρωινή σας ενημέρωση συνεχίζεται σε πολύ λίγο.
1,78 για το Γενικό Δίκτυο. Θετικό το πρόσημο, το ξεκίνημα από την πρώτη ώρα της συνεδρίας, την οποία έχουμε ολοκληρώσει εδώ και 5 λεπτά. Ο Γενικός Δίκτυος βρίσκεται σε θετικό έδαφος, με τζίρο ο οποίος υπερεύει τώρα τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δίκτυος έχει κάτσει πάνω στις 640 μονάδες, 641. Όλα θεωρούν αυτή τη στιγμή βαδίζουν στο ιδανικό σενάριο. Ιδίως όταν ολοκληρώσαμε μια συνεδρία στην περασμένη εβδομάδα με μάλλον έντονες κινήσεις και το ερώτημα που πλανάται πάνω από την αγορά είναι κατά πόσον με τις επιδόσεις τις σημερινές και των υπολείπων τριών εργάσιμων, θα μπορέσει τελικά η χρονιά να βγει στη θετική, να βγει στη θετική τροχιά. Να βγει δηλαδή με όποια κέρδη, θετικά πάντως, να βγει η χρονιά στο σύνολό της. Θα τη γνωρίζουμε τις απαντήσεις βεβαίως στο θερό της Παρασκευή. Μέχρι τότε βεβαίως έχουμε αρκετά πράγματα μπροστά μας να δούμε και να πράξουμε. Και βεβαίως έχουμε τώρα την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το πώς έχει διαμορφωθεί αυτό το 1,78% στην αγορά από το ξεκίνημα των εντολών και μέχρι αυτή τη στιγμή. 37 λεπτά μετά τις 11. Με το Γενικό Δίκτυο βαθιά στα πράσινα, πάμε να δούμε πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Τραπεζικό βέβαια είναι το ράλι. Άνω των 6 μονάδων θα δείτε πώς είναι η κίνηση του τραπεζικού δίκτυου. Αλλά όπως βλέπετε, έχει διαχυθεί το ενδιαφέρον και σε υπόλοιπα χαρτιά, δείκτο βαρύ και μη. Είναι υπερτριπλάσια τα χαρτιά που τώρα ενισχύονται σε σχέση με αυτά που υποχωρούν ή μένουν αμετάβλητα. Πάντα μεταξύ των μετοχών που έχουν κάνει άνοιγμα, που έχουν κάνει πράξη μέχρι αυτή την ώρα. 43 λοιπόν για το λόγο του αληθές. Οι μετοχές που τώρα, 37 λεπτά μετά τις 11, βρίσκονται με θετικό πρόσημο στην αγορά, 13 τα αμετάβλητα χαρτιά και 12 μόλις μετοχές που υποχωρούν που έχουν αρνητικό πρόσημο. Ο 25 δείκτης ενισχύεται έτη περαιτέρω σε απόλυτα ποσοστά σε σχέση και με το γενικό. Λογικό να υπάρχουν οι τράπεζες στην πρώτη θέση των κερδών. Είπαμε ότι είναι δικτοβαρές το σημερινό ράλι, με άνω των 6 μονάδων κέρδη για τον τραπεζικό δείκτη. Για τον λόγο του αληθές, η Πειραιώς είναι αυτή την ώρα ο τίτλος με τα μεγαλύτερα κέρδη. Στο σύν 8,72% και στα 21 λεπτά του ευρώ. Η Eurobank ακολουθεί από πλευράς κερδών με ένα εντυπωσιακό σύν 7,05% στα 65 λεπτά του ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα ενισχύεται σε ποσοστό 6,87%. Η τιμή της διαμορφώνεται στα 25 λεπτά του ευρώ. Ενώ η Alpha Bank ενισχύεται σε ποσοστό 4,84%. Η τιμή της έχει φτάσει το 1,95 ευρώ. Η Βιοχάλκο με άνοδο 2,40%. Στο 1,28 ευρώ συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα των τίτλων με κέρδη. Ακολουθούμενη από την ΔΕΗ, ο τίτλος της επιχείρησης είναι τώρα με άνοδο 2,08% στα 2,94 ευρώ του ευρώ. Ελάκτορ, 1,82% πάντα με θετικό πρόσημο στην ποσοστία του μεταβολή, 1,12 ευρώ η τιμή του τίτλου. Στα ελληνικά πετρέλα η άνοδος έχει φτάσει στο 1,44%, η ΔΕ τιμή διαμορφώνεται στα 4,23 ευρώ αναμετοχή. Η 3Ε ενισχύεται σε ποσοστό 1,38% στα 20,52 ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα με ένα σύν 1,37% συμπληρώνει τη δεκάδα των κερδών. Η μετοχή βρίσκεται στα 2,22 ευρώ. ΕΧΑΕ άνοδος 1,28%, τιμή 4,73 ευρώ, με τον ίδιο ακριβώς ποσοστό και την ίδια τιμή συναντά κανείς στην αγορά και τη Lambda Development. 1,28 υψηλότερο τίτλος. 4,73 ευρώ η τιμή.
Φολή-φολή, άνοδος τώρα της τάξης του 1,14% στα 18 ευρώ και 64 λεπτά, ο τίτλος. Αεροπορία Αιγαίου Αιτζίαν, αν προτιμάτε, με άνοδο της τάξης του 1,12% στα 6 ευρώ και 31 λεπτά, ενώ ο τίτλος του Μυτιλενέου διαπραγματεύεται τώρα με άνοδο της τάξης του 0,82% σε μια τιμή της τάξης των 6 ευρώ και 17 λεπτών. Τέρνα Ενεργειακή, άνοδος 0,72%, τιμή 2 ευρώ και 79 λεπτά. Τιτάνας, άνοδος 0,69%, στην τιμή των 21 ευρώ και 95 λεπτών διαπραγματεύεται ο τίτλος. Ο ΟΤΕ, ενισχύεται σε ποσοστό 0,46%, ο τίτλος για τον οργανισμό έχει φτάσει στα 8 ευρώ και 74 λεπτά. Με τον ΟΤΕ ολοκληρώσαμε τις μετοχές του 25 με θετικό πρόσημο. Πάμε να δούμε τις υπόλοιπες. Η ΜΕΤΚΑ αυτή την ώρα είναι αμετάβλητη στα 6 ευρώ 26 λεπτά, ενώ ο τίτλος της Babyland, Jumbo αν προτιμάτε, υποχωρεί σε ποσοστό 0,20% και η τιμή του βρίσκεται στα 15 ευρώ και 8 λεπτά. Πτωτικά και η ΕΙΔΑΠ κατά 0,35%, ο τίτλος της στα 5 ευρώ και 67 λεπτά. Η Grivalia Properties υποχωρεί σε ποσοστό 0,52%, η τιμή διαμορφώνεται στα 7 ευρώ και 62 λεπτά. Εργό, ενώ ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός είναι στο 0,61 χαμηλότερα τώρα, στα 13 ευρώ και 9 λεπτά. Αυτό το 0,61 σε ποσοστό πτωτικό, κρατήστε το και για το τίτλο του ΟΠΑΠ. Εδώ όμως η τιμή φτιάχνει πλέον τα 8 ευρώ και 13 λεπτά και ο τίτλος του, μάλλον η τίτλη του 25 ολοκληρώνονται με τη Motor Oil, που χάνει σε ποσοστό 0,75%, διαπραγματεύεται όμως στα 13 ευρώ και 30 λεπτά. Και είπαμε ότι είναι τραπεζοκεντρικό το σημερινό ράλι και το σημερινό ράλι, για του λόγου του αληθές Ιδού και ο τραπεζικός κλάδος. Η Πειραιός συν 7,18% τώρα στα 21 cents του ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα συν 6,87% στα 25 λεπτά του ευρώ. Η Eurobank με άνοδο της τάξης του 6,72% στα 65 λεπτά του ευρώ. Η Alpha Bank με άνοδο 4,84% στο 1 ευρώ και 95 λεπτά. Η Τράπεζα Αττικής στο συν 2,86% στα 4 λεπτά του ευρώ. Και η Ελλάδος στο συν 1,63% στα 10 ευρώ και 59 λεπτά, ενώ η Τράπεζα Κύπρου αυτή την ώρα εμφανίζεται αμετάβλητη με 14 cents του ευρώ να είναι η τιμή του τίτλου. Επαναλαμβάνω όσον αφορά στην επικαιρότητα της μέρας. Είναι βεβαίως το θέμα της επιχειρήσης αγαλότητα αυτό που δίνει τον τόνο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ εντός και εκτός των τυχών, η 26 Ιανουαρίου 2017, οπότε βεβαίως είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί και το πρώτο γύρο της νέας χρονιάς, είναι πια η νέα χρονολογία ορόσημο, η νέα ημερομηνία ορόσημο για την κυβέρνηση, η οποία μετά από την ενδιαφερόμενη επιμπλοκή στην ιστορία με τον πακέτο Τσίπρα, ελπίζει σε άμεση προώθηση των διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, που είναι εκ των ΟΚΑΝΕΦ για την περαιτέρω πορεία, ιδίως τη συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, βεβαίως στην παροχή φτηνής ρευστότητας που μπορεί να ανοίξει και την πόρτα των αγορών έμεσα μεν, σίγουρα δε μπορεί να ανοίξει και την πόρτα των αγορών μέσα στο 2017, ούτως ώστε να βγει έστω δοκιμαστικά η χώρα και να προσπαθήσει να κάνει τις πρώτες κινήσεις. Υποεπιτροπή αμέν, αλλά μην ξεχνάτε ότι από το 2019 και μετά αυτό θα είναι το μοναδικό αναγκαίο δεδομένο, η πρόσβαση στις αγορές για την οικονομία μας. Θα τα δούμε και στη συνέχεια όλα αυτά. Έχουμε και άλλα θέματα όμως που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Ένα πραγματικά θέμα των ημερών, κυρίως γιατί έχουμε συνδυάσει τις γιορτές και με λίγο φαγητό παραπάνω και με την διασκέδασή μας και με έξοδο. Όλα αυτά μαζί στο θέμα που ακολουθεί. Το πρώτο λοιπόν, Fix Athens Food Market είναι πραγματικότητα. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, διάσημοι σεφ δίνουν ραντεβού στην πλατεία Κουτζιά. Με τις καντίνες τους, προσέξτε, με τις καντίνες τους. Σεφ πολυτελών εστιατορίων με κάτοχοι μισελένα αστεριών και όχι μόνο. Αυτοί λοιπόν οι σεφ δίνουν ραντεβού στην πλατεία Κουτζιά με τις καντίνες τους και μας περιμένουν εκεί να απολαύσουμε μοναδικές γεύσεις, μοναδικά πιάτα σε πρόσθετες τιμές. Πάμε να δούμε το θέμα. Μεγάλο υπαίθριο εστιατόριο έχει μετατραπεί η πλατεία Κοτζιά. Διάσημοι σεφ έχουν στήσει τις καντίνες τους, μαγειρεύουν και περιμένουν τον κόσμο να δοκιμάσει τις μοναδικές γεύσεις που έχουν ετοιμάσει στο πρώτο Fix Athens Food Market. Πρόκειται για μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς είναι η πρώτη φορά που γνωστά εστιατόρια της πόλης δίνουν ραντεβού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και μας καλούν να γευτούμε στο πόδι νόστιμες συνταγές σε προσιτές τιμές. Μοναδικές
εξωτικές γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου, όπως την Ιταλία, την Ιαπωνία και το Περού, έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν όσοι επιλέξουν να έρθουν σε αυτή τη γιορτή της γαστρονομίας. Οι έντονες μυρωδιές προσελκύουν τους περαστικούς, οι οποίοι περνάνε από την πλατεία και τις περισσότερες φορές σταματάνε για να δοκιμάσουν κάτι από τις καντίνες. Πρωτότυπο. Δεν το έχω ξανανοίξει κάτι τέτοιο. Οι τιμές που σας φαίνονται? Για μένα είναι καλή. Ένα λόγο και την πληρώνει. Το πρώτο Fix Athens Food Market συνδιοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και εντάσσεται στο επίσημο εορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων. Πραγματικά μια εξέπινη πρωτοβουλία, αλλά τώρα όλα αυτά είναι για μας έτσι λίγο, τους λίγο πιο κοντούς για το βάρος μας, που δεν πρέπει να τα βλέπουμε αυτές τις ειδήσεις. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση. Κυρίες και κύριοι, 1,82 υψηλότερο γενικός δείκτης. Εορταστικό ράλι, μίνι έστω εορταστικό ράλι για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά σε αυτήν την πρώτη εργάσιμη της εορταστικής εβδομάδας. Εν αντιθέσει με την στάση αναμονής των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, φαίνεται πως στην οδό Αθηνάς τα πράγματα είναι διαφορετικά, στη λεωφόρο Αθηνών είναι διαφορετικά. Θα τα δούμε βεβαίως και στην πορεία κατά πόσο θα συνεχίσουν έτσι. Εσείς μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι πάντα στο SBC, στην οικονομική συχνότητα της πόλης, στην οικονομική συχνότητα της χώρας, εδώ που έχετε δυνατότητα να παρακολουθείτε λεπτό το λεπτό της εξελίξης και να ενημερώνεστε πάντα έγκυρα και έγκυρα για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε και για το επενδυτικό σας προφίλ και όχι μόνο. Εμείς να ευχαριστήσουμε καταρχήν εσάς που ήσασταν μαζί μας το προηγούμενο 2 ώρο που μας επιλέξατε για την πρωινή σας ενημέρωση. Ελπίζουμε ότι θα κάνετε το ίδιο και αύριο. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.